Μια ενέργεια μόλις προχθές το βράδυ, εχθές τα ξημερώματα, στο ένα μίλι από τα Ίμια με τον εμβολισμό του ελληνικού πολεμικού σκάφους. Όλα αυτά θα τα δούμε και βεβαίως από την Τουρκία θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τους καλεσμένους μας. Μαζί μας απόψε ο κύριος Νίκος Παπάς, Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Κύριε Παπά, καλησπέρα. Καλώς ήλθατε. Ο κύριος Μάκης Βορύδης από τη Νέα Δημοκρατία, τομέαρχης των εσωτερικών. Κύριε Βορύδη, καλησπέρα και καλώς ήλθατε στην ΕΡΤ. Ένας ακόμα παπάς, ο Τάσος Παπάς, δημοσιογράφος από την εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Άρης Ραβανός από την εφημερίδα Βήμα Νέα. Άρη, καλησπέρα και σε σένα. Καλώς βρεθήκαμε. Λοιπόν, κύριε Παπά, πάμε ευθύς αμέσως στο θέμα το οποίο έχει στραφεί τόσο ο ελληνικός τύπος, αλλά και ο διεθνής, με τις εξελίξεις πλέον στα ελληνοτουρκικά. Όπως είπα και νωρίτερα, μέχρι τώρα είχαμε φωνές, είχαμε δηλώσεις, οι οποίες κατά πολλούς αναλυτές εντάσσονταν σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο από την πλευρά της Τουρκίας, του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν. Ο εμβολισμός όμως ξεφεύγει από αυτό, ξεφεύγει από την πρόκληση. Είναι μια ενέργεια την οποία κάλλιστα θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε πολεμική ενέργεια. Καλά, καταρχήν είναι καλό να αποφεύγουμε και εμείς να σηκώνουμε τους τόνους τουλάχιστον έτσι, λεκτικά και κυρίως να μπορέσουμε ψύχραμα να αναλύσουμε τι συμβαίνει. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι ενδεχομένως στην Τουρκία να θέλουν να κάνουν την Ελλάδα ένα κομμάτι του κάδρου της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία δεν έχει κόστος, να σημαίνει αυτό. Η Τουρκία είναι μια χώρα σε πόλεμο επί της ουσίας. Έτσι, έχει τόσα μέτωπα. Η Ελλάδα είναι που είναι πυλώνα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και ενδεχομένως το πλήγμα και ο στόχος από τη μεριά της Τουρκίας αυτός να είναι. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι οι θέσεις ελληνικές είναι ξεκάθαρες. Ενημερώνουμε τους συμμάχους και εταίρους μας διεθνώς. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί και το διεθνές δίκαιο και τα απαραβίαστα σύνορα. Και νομίζω και εύχομαι ότι μετά και το τηλεφώνημα Τσίπρα Γιλντιρίμ εχθές θα περάσουμε σε μια φάση ύφεσης την οποία έχουμε κάθε λόγο εμείς να επιδιώκουμε. Αυτή την ενημέρωση στην οποία αναφερθήκατε, σε τι επίπεδο θα τη δούμε να φτάνει? Έχουμε την ενημέρωση σε επίπεδο ΝΑΤΟ μέχρι αυτή τη στιγμή. Και ο Υπουργός Εξωτερικών αντιστοίχως νομίζω ενημερώνει και η Ελλάδα λαμβάνει όλα τις τα μέτρα και αξιοποιεί βεβαίως και το διεθνές της εκτόπισμα και τη δυνατότητα που της δίνει το γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Η τηλεφωνική επικοινωνία Τσίπρα Γιλντιρίμ με πρωτοβουλία ποιου έγινε? Συνέβη. Η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν με πρωτοβουλία του Τούρκου Πρωθυπουργού και νομίζω ότι έχει ήδη συμβάλει και τα βλέπουμε τα πρώτα σημάδια της αποκλιμάκωσης. Ελπίζουμε να μείνουμε και σε αυτά. Την ίδια στιγμή όμως, σε λεκτικό επίπεδο τουλάχιστον, βλέπουμε και συνεργάτες του Ερντογάν αλλά και άλλους υπουργούς της κυβέρνησής του να συνεχίζουν να προκαλούν. Είχαμε και την επίσκεψη Ερντογάν και αντί να έχουμε αποτελέσματα θετικά ως προς την προσέγγιση των δύο χωρών ή τουλάχιστον να μειωθεί η ένταση, βλέπουμε να αυξάνεται αυτή. Την ίδια στιγμή να υπάρχει επικοινωνία Γιλντιρίμ Τσίπρα όντως, αλλά από την άλλη στιγμή, από την ίδια στιγμή ταυτόχρονα στα Ίμια, στην ελληνική περιοχή των Ιμίων, να έχουμε αρκετά πολεμικά πλοία των Τούρκων. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το πιο εύκολο για μας είναι να πιάσουμε μία δήλωση του ενός ή του άλλου συνεργάτη, ο οποίος θέλει προφανώς προς το τουρκικό ακροατήριο να δικαιολογήσει και αυτά που περνάει η Τουρκία ενδεχομένως στο Αφρίν, με την επιχείρηση την οποία έχει εξελίξει και να δικαιολογήσει ενδεχομένως κάποιες εξελίξεις οι οποίες δεν είναι οι εφικτές για την τουρκική πλευρά, δεν θα ήταν το σοφό. Το σοφό είναι με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και να αξιοποιούμε στο έπακρο όλες τις διπλωματικές μας δυνατότητες. Πριν πάω στον κύριο Βορύδη, σας ανησυχεί η διαφοροποίηση της δράσης της Τουρκίας στο Αιγαίο πλέον? Βεβαίως. Φοβάστε ότι ένα θερμό επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες εξελίξεις? Προφανέστατα και είναι ανησυχητικό και είναι σοβαρό και είναι αλλαγή κλίμακας όπως και εσείς είπατε στην αρχή της τοποθέτησής σας. Σε κάθε περίπτωση όμως λέμε ότι πρέπει σε διπλωματικό επίπεδο εμείς να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα ούτως ώστε τέτοια φαινόμενα να μην επανληφθούν. Έχει κάθε συμφέρον η Ελλάδα να διατηρήσει το στάτους το οποίο έχει με κόπο κατακτήσει. Ο κυβερνητικός συνασπισμός, κύριε Υπουργέ, είναι ένα σώμα και μια φωνή αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα? Δεν νομίζω. Ισχύει αυτό το οποίο γράφτηκε σε μέρος του τύπου, σε μερίδα του τύπου, ότι η αρχική πρόταση από την πλευρά του Υπουργού Άμυνας ήταν να ανταποδώσουμε με μιας ίδιας μορφής αντίδραση κι εμείς? Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει ευρύτερη συναντήληψη και ενότητα και ευρύτερων δυνάμεων πέραν της κυβέρνησης. Είναι ένα εθνικό ζήτημα το οποίο είναι ευαίσθητο. Βεβαίως μπορούν και είναι θεμητό να γίνονται και κριτικές και να διατυπώνονται και ερωτήματα, αλλά αυτό το ζήτημα νομίζω τώρα είναι
δεν είναι πολύ υπεύθυνο να νομίζει κανείς ότι μπορεί να προκαλέσει. Να το προχωρήσω λίγο αυτό το θέμα, συγγνώμη. Από την πλευρά της αντιπολιτεύσης καταλαβαίνω ότι εμέσως πλήρως σαφώς βάζει θέμα Υπουργού Άμυνας. Αμφισβητεί την επάρκειά του να διαχειριστεί τέτοιου τύπου κρίσης. Και τον κατηγορεί μάλιστα ότι πυροδοτεί με δηλώσεις. Εξού και η άρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να ενημερωθεί από τον κύριο Καμένο. Με πολεμική ρητορική. Θα μας τα πει ο κύριος Βορύς καλύτερα αν αμφισβητείτε ο ρόλος, η θέση. Το είναι δικαίωμα της αντιπολίτευσης να το κάνει. Είναι όμως τώρα και το δικαίωμα του Πρωθυπουργού και της κυβερνητικής πλειοψηφίας να αποφασίζει ποιος θα υπηρετεί το κάθε χαρτοφυλάκιο κάθε στιγμή. Ο Πάνος ο Καμένος ασκεί τα καθηκοντά του κατά πως πρέπει και νομίζω ότι εδώ πέρα δεν είναι η ώρα για να προσπαθούμε να βγάλουμε πολιτική υπεραξία από αυτό το δυσάρεστο και αρνητικό γεγονός. Σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα είναι σε θέση και τα κυριαρχικά της δικαιώματα να υπερασπιστεί και κυρίως βεβαίως να χρησιμοποιήσει όλη της την ισχύ και όταν λέω ισχύς δεν εννοώ την ισχύ των όπλων, εννοώ την ισχύ τη διπλωματική. Άρα θα πάμε στα Ηνωμένα Έθνη για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα. Γίνονται αυτή τη στιγμή νομίζω άριστοι χειρισμοί και από το Υπουργείο Αμήνης και από το Υπουργείο Εξωτερικών και είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε στη φάση της αποκλιμάκωσης. Άρη, με συγχωρείς για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Σας ικανοποιεί η στάση και η δήλωση του State Department για το συγκεκριμένο θέμα? Μας ικανοποιεί η δήλωση του Προέδρου Γιούνκερ, ο οποίος στυλίτευσε την στάση της Τουρκίας και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και μια στάση την οποία και οι υπόλοιποι εταίροι μας να ασπαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κλείνοντας αυτό και αμέσως μετά σου δίνω το λόγο, Άρη, υπήρξε κάποια επικοινωνία με τον κύριο Πράιτ, ο οποίος έχει μεταβεί ήδη στην Άγκυρα για να συνοδεύσει τον κύριο Πάιατ, τον πρέσβη των Αμερικάνων. Ο οποίος έχει μεταβεί με τον κύριο Τίλερσον στην Άγκυρα. Ο Αμερικάνος πρέσβης, εξ όσων γνωρίζω, έχει διαρκή επικοινωνία στα πλαίσια των καθηκόντων του με το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ήταν, νομίζω, λογικό να υποθέσει κανείς ότι. Άρα η απάντηση είναι ότι έχει υπάρξει. Δεν το γνωρίζω από πρώτο χέρι, αλλά θα το θεωρούσα λογικό να έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα έτσι του να βγάλουμε κάποια είδηση, όπως και με άλλους πρέσβους. Φαντάζομαι στα πλαίσια ακριβώς της ενημέρωσης των συμμάχων μας για τις εξελίξεις και της διατύπωσης των ελληνικών θέσεων, είναι πολύ πιθανό να έχουμε και αυτό. Κρατώ αυτό που είπατε πριν πάντως, ότι σας ικανοποιεί η θέση την οποία εξέφρασε ο κύριος Γιούνκερ, απαντώντας το αν υπάρχει ικανοποίηση από το State Department. Να πιάσω το θέμα εκεί που αφήνεις πάνω και να αφήσω τον κύριο Γιούνκερ στην άκρη και να επανέλθω στη στάση των ΗΠΑ. Το State Department τηρεί ίσες αποστάσεις. Η Ρωσία αποστασιοποιείται, είναι έτοιμη να δώσει μια δεύτερη συστοιχεία πυράβλων σε 400 στους Τούρκους. Σε επίπεδο δηλώσεων. Εμείς με ποιος λοιπόν συμμαχούμε και αν αυτό σας ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχουν ίσες αποστάσεις από δύο μεγάλες χώρες, δύο μεγάλους παίκτες σε διεθνές επίπεδο. Δεύτερον, αν αυτή η κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά της Τουρκίας μπορεί να μας φέρει μπροστά σε ένα ατύχημα. Δηλαδή, παραλίγο προχθές να είχαμε πολύ πιο σοβαρό ατύχημα. Το ενδεχόμενο ατυχήματος είναι προφανές. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αξιολόγησης. Όταν υπάρχει τέτοιου τύπου ένταση, μπορεί να πάει στιγμή να συμβεί ατύχημα. Οι μεγάλες δυνάμεις, ξέρετε, τις θέσεις τους τις κρίνουν με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Δεν ζυγίζουν τα συμφέροντα της Ελλάδας ή κάποιου τρίτου για να πάρουν θέση. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μέχρι στιγμής θετικές τοποθετήσεις από τους εταίρους μας στην ΕΕ και αυτές τις αξιολογούμε θετικά. Κύριε Βορύδη, η δική σας ανάγνωση των πραγμάτων πριν θέσω κάποιο ερώτημα. Κοιτάξτε, ας βάλουμε τώρα τα γεγονότα. Το γεγονός είναι ότι στην πραγματικότητα μέσα από αυτού του τύπου τις εντάσεις και τα επεισόδια, γιατί εδώ είχαμε μπλοκή, έτσι δεν ήταν, έτσι ένα γενικό, εκείνο το οποίο κάνει η Τουρκία είναι αυτό που αποτελεί διακηρυγμένο διπλωματικό της στόχο. Να γκριζάρει το Αιγαίο. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Και στον αντίποδα θα έπρεπε να βρίσκεται μια ελληνική πολιτική η οποία να αμφισβητεί, ας το πω, να αρνείται αυτό το δικαίωμα της Τουρκίας. Δεν συμβαίνει αυτό. Δικαίωμα εντός εισαγωγικών. Θα σας πω. Εκ των πραγμάτων, οι συσχετισμοί δυνάμεων έτσι όπως αποτυπώνονται στο πεδίο δείχνουν ότι δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί αν δεν μπορείς να πας εκεί που αυτοί βρίσκονται, στην πραγματικότητα αυτό είναι ήδη γκριζάρισμα. Δεν τον λέω νομικά τώρα αυτό, έτσι. Δεν είναι νομικό γκριζάρισμα. Δεν είναι αναγνώριση οποιοδήποτε δικαιώματος. Λέω όμως ότι είναι πραγματική κατάσταση. Τώρα, κανείς θα πει τι είναι εκείνο που μπορείς να κάνεις. Τώρα, εγώ νομίζω ότι εδώ έχουμε κάνει λάθος, έχει γίνει λάθος, στον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε και συμπεριφερόμαστε πάνω στην Τουρκία. Πού είναι το λάθος? Υπήρχε στην Ελλάδα, πολλά χρόνια τώρα, μία αντίληψη, η οποία σε ένα ορισμένο βαθμό
ήταν σωστή, που λέει ότι μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα, όσο η Τουρκία είχε ευρωπαϊκή κατεύθυνση και ευρωπαϊκή στρατηγική, έπρεπε να συμμορφωθεί με τα δεδομένα και τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή σε αυτά τα πλαίσια δεν μπορείς να έχεις κακές σχέσεις, δεν μπορείς να παραβιάζεις ζώνες, δεν μπορείς να κάνεις τέτοια, δεν μπορείς να διεμβολίζεις, δεν τα κάνει σε αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούσαμε λοιπόν ότι αυτό είναι μία λύση η οποία προστατεύει και την εθνική κυριαρχία. Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ερντογάν αναδιατάσσει την πολιτική του στο ζήτημα αυτό. Είναι όλο και περισσότερο σαφές ότι δεν ενδιαφέρεται. Ενδιαφέρεται αντίθετα στο να οικοδομήσει. Ότι οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την Τουρκία. Με βάση του σημερινού σχετισμού, σε πάση περιπτώσει. Αυτό θα πω. Θα πω. Εδώ νομίζω όμως ότι το σημαντικό, γιατί οι δυσκολίες στις οποίες επισημαίνεται σωστά στην Ευρώπη υπήρχαν πάντοτε. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια διαδικασία που προχωρούσε. Άρα λοιπόν ανοίγανε κεφάλαια, μπήκαν συζητήσεις, προχώραν ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται στην πραγματικότητα. Επειδή ο Ερντογάν αναδιατάσσει τη στρατηγικό του σχεδιασμό για την Τουρκία, δευτερευόντως τον ενδιαφέρει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρωτίστως και κυρίως τον ενδιαφέρει να είναι περιφερειακή δύναμη. Και αυτό το έχει αναδείξει σε μία σειρά από ενέργειες, ο ρόλος του στην κρίση στη Συρία, το γεγονός ότι τώρα ουσιαστικά διεξάγει πόλεμο εκεί. Άρα λοιπόν, αυτό οι σχέσεις που αναπτύσσει στους διεθνείς οργανισμούς και το βλέπει κανείς με τις συμμαχίες που χτίζει. Οι συμμαχίες του δεν είναι κυρίως συμμαχίες με τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχει πάρα πολλούς φίλους εκεί. Είναι συμμαχίες με τον ευρασιατικό κόσμο. Καλά, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα, μην την ανοίξουμε. Αυτό όμως γίνεται. Εδώ μπαίνει και το ερώτημα αν έχουν λογική ο τρόπος με τον οποίο, αν έχει λογική ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκονται οι συμμαχίες. Εξαρτάται, αν του βγαίνει ή δεν του βγαίνει τώρα. Αυτό θα κρυθεί. Θα του κρυθεί στην πορεία, έτσι δεν είναι. Αλλά στην πραγματικότητα τι είναι αυτό που λέει. Κοιτάει τις δυνάμεις που έχουν πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη, κυρίως αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσική Ομοσπονδία. Mm-hmm. Κοιτάει δευτερευόντως τις δυνάμεις που επενδύουν στα λεγόμενα soft politics, όπως είναι οι ήπιες, ας πούμε, παρεμβάσεις, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει όσο μπορεί να χτίσει τις ισορροπίες του με αυτές τις ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, ώστε να μην κινδυνεύσει από αυτές. Και βάζει την πολιτική του να ξεδιπλώνεται στον ευρύτερο χώρο που τον ενδιαφέρει. Μετά το πραξικόπημα, την απόπειρα του πραξικοπήματος, η Τουρκία εξελίσσεται σε παράγοντα αποσταθεροποιήσεως στην περιοχή. Και θεωρώ ότι πρέπει να προσαρμοστεί όλη η ελληνική εξωτερική πολιτική, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται ή αν γίνεται, γίνεται πάρα πολύ αργά. Με ποιο τρόπο, κύριε Βορύγη? Σε αυτό το δεδομένο. Δηλαδή, ακούστε, δηλώσεις Γιούγκερ, σημαντικές. Τις εκτιμάμε. Δεν έχει στρατό η Ευρώπη. Δεν παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο πρόβλημα. Δεν έχει στρατό. Μιλάμε πρακτικά. Δεν παίζουν μεγάλο ρόλο. Δεν θα μας το λύσουν. Άρα λοιπόν εδώ, αν εξακολουθείς, ενώ γιατί είχαν, ας πούμε, μέχρι πριν 3 χρόνια σημασία, γιατί ενδιέφερε η Ευρώπη την Τουρκία. Κύριε Βορύδη, η συγκεκριμένη προοπτική. Αν συλλογισμό σας, πάτε να καταλήξετε στο συμπέρασμα το πολιτικό ότι θα σύμφερε την Ελλάδα να πει ευθαρσός ρητός ότι δεν θα ήθελε να συνεχιστεί η συζήτηση για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν αυτό το πήγαινα ως εκεί. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό το πήγαινα ως εκεί. Αλλά ξέρω τι, ότι πια όταν αναδιατάσσεται με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει νόημα να επιμένουμε εμείς το ίδιο. Ναι, γιατί πια δεν παίζει ρόλο. Να πούμε ένα ιστορικό. Εμείς επιμένουμε και μιλάμε στις προϋποθέσεις. Άρα να το πω διαφορετικά. Δεν ξέρω αν αυτό το κλιμάκωνα ως εκεί. Mm-hmm. Τι όμως θα έλεγα. Αυτό για την Ευρώπη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Η άρση των ενστάσεων της ελληνικής πλευράς για την ουσιαστικότερη εμπλοκή της Τουρκίας στη προενταξιακή διαδικασία έγινε επί κυβερνήσεως Σιμίτη. Με ποια λογική? Να αφαιρέσουμε το πρόσχημα από τους Ευρωπαίους, γιατί τι λέγανε οι Ευρωπαίοι μέχρι τώρα? Εμείς σας θέλουμε στην Ευρώπη, αλλά οι Έλληνες βάζουν. Όταν αποσύρθηκαν οι ενστάσεις με πρωτοβουλία της Ελλάδας, αποκαλύφθηκε και ο ρόλος των Ευρωπαίων. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Αλλά ξαναλέω, ως προς αυτό που μας απασχολεί, εμάς τώρα τι μας απασχολεί? Μας απασχολεί ότι εμείς έχουμε τριβές που συνδέονται με δικαιώματά μας, κυριαρχικά μας δικαιώματα, έτσι, πάνω σε συγκεκριμένους χώρους. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα σε αυτή τη συζήτηση. Τα υπόλοιπα, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει. Ποια ήταν η συμφωνία του 1996 μετά την κρίση των Ημείων? Όχι σημαίες, mm-hmm. όχι πλοία, επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.
την προηγούμενη κατάσταση αλλιώς την ερμηνεύουμε εμείς, αλλιώς την ερμηνεύουμε. Ναι, άρα... Και την ώρα που γίνεται αυτή η κουβέντα, επίσης να επισημάνουμε ότι στα πόσα, στα 3 μίλια είναι από τα Ίμια μια βραχονισίδα τουρκική, όπου εκεί επάνω χτίζεται ένα παρατηρητήριο. Για να μην έχουμε αυταπάτηση, η θεωρία των γκρίζων ζωνών μπήκε από την Τουρκία από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Δειλά. Και επικυρώθηκε με την κρίση των Ιμίων του 96. Δεν θα υποχωρήσουν και από αυτήν. Δεν θα υποχωρήσουν από αυτήν. Και βαθαίνει, αυτό λέω. Εμπλουτίζουν περιφερειακά τις αξιώσεις. Επειδή βαθαίνει, κύριε. Έτσι, ανάλογα με τη συγκυρία. Και είπατε πριν ότι γκριζάρονται τα ίμια, όχι με την νομική διάσταση. Νομικά δεν είναι, δεν μπορεί να γίνει. Είπε ο κ. Παπάς. Λέω ότι δημιουργείται μια πραγματική κατάσταση. Ακριβώς, ναι, είναι σαφές. Όχι στην ισχύ των όπλων, είπε νωρίτερα ο κ. Παπάς. Όχι, δεν είπα. Λέω ότι δεν είναι μόνο ισχύ των όπλων. Η Ελλάδα έχει και την αποτρεπτική ικανότητα, είναι προφανές. Έχει όμως και μεγάλη διπλωματική. Η αξιωματική αντιπολίτευση με βάση την κριτική που ακούμε τις τελευταίες ώρες, τι θα θεωρούσε ως ενδεδειγμένο εκείνη τη στιγμή? Θα θεωρούσε λοιπόν μια άμεση απάντηση, γιατί ετέθηκε τον κύριο Χαρίτο νωρίτερα αυτό που συζητείτε για το μια πάνω παρένθεση, τι θα έπρεπε μια να αντιδράσει πριν απαντήσετε, να πω ναι. Ότι την ώρα που γράφουμε αυτή την εκπομπή, γιατί ειδικά για σήμερα, ειδικά για απόψε, είναι βιντεοσκοπημένη αυτή η εκπομπή για τεχνικούς λόγους. Αυτή την ώρα, όπως με πληροφορούν από το Κοντρόλ, ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο θάλαμο επιχειρήσεων του λιμενικού σώματος, όπου εκεί, μιλώντας λίγο πριν, εξήρε τη στάση του κυβερνήτη του ελληνικού σκάφους, του Γάβδος, και την αντίδρασή του και την ψυχραιμία του. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω, άρα με ρωτάς κάτι συγκεκριμένο, έτσι κύριε Βάνα, με ρωτάτε κάτι συγκεκριμένο. Λοιπόν, λέω τα εξής. Πρώτον, ότι πρέπει να αναδιαταχθεί σε αυτή την κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματική προσπάθεια. Αυτό είναι μια αναδιάταξη, έτσι δεν είναι? Αλλάζει το κέντρο βάρους και από εκεί που το κέντρο βάρους είναι η ευρωπαϊκή προοπτική, το μετακινείς και πηγαίνεις και λες τι με ενδιαφέρει τώρα, πρέπει να δω στο συγκεκριμένο θέμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσική Ομοσπονδία, πρέπει να δω δηλαδή τα σημεία τα οποία πραγματικά ποιες σχέσεις θα χτιστούν. Αυτό είναι μια αναδιάταξη, δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει δουλειά, ναι. Θέλει στόχο, θέλει προσπάθεια. Αυτό θέλει, δεν θέλει, είναι εύκολο να γίνει, όχι μόνο για τους λόγους που λέτε, επειδή και ο αντίπαλος δεν είναι προβλέψιμος. Ωραία. Δηλαδή σήμερα είναι σύμμαχος με τη Ρωσία, λέτε, αύριο συγκρούεται όμως με τη Ρωσία. Σωστά. Αλλά αυτό όμως το οποίο λέτε είναι αξιοποιήσιμο διπλωματικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Το ότι ας πούμε η Τουρκία είναι σε κατάσταση νευρικότητας ή αστάθειας, διπλωματικά είναι αξιοποιήσιμο. Άρα λοιπόν, αλλά αυτό πρέπει να βγαίνει σε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή, όχι δηλώσεις, αλλά εν τέλει μετά κανείς δεν ανακατεύεται. Στο συγκεκριμένο θα έρθουμε, γιατί θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε απ' έξω από αυτή την εξίσωση απέναντι σε μια χώρα η οποία χρησιμοποιεί τον στρατό της και τις αμυντικές της ή επιθετικές της δυνατότητες, δεν μπορούμε να αφήνουμε απ' έξω την άμυνα. Mm-hmm. Δεν μπορείς δηλαδή σε έναν τέτοιο γείτονα να του μιλάς μόνο με επιχειρήματα ήπιας διπλωματίας. Για να γίνει κατανοητό αυτό που το οποίο λέτε, κύριε Βορύδη. Δυστυχώς η γειτονιά αυτή. Για να γίνει κατανοητό αυτό το οποίο λέτε. Έχει αυτό το γείτονα. Επιχειρησιακά. Έχει αυτό το γείτονα. Επιχειρησιακά, διπλωματικά είναι κατανοητό. Επιχειρησιακά. Συμφωνείτε με το στήσιμο, με τον τρόπο αντίδρασης, ότι ήταν ο πρέπον αυτός με τον οποίο αντέδρασε? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο θα έκανα και θα το έκανα σαφές σε μια πολύ έτοιμη συζήτηση είναι ότι θα έφερα κάτω καθαρούς κανόνες εμπλοκής. Την επόμενη φορά που θα υπάρξει παραβίαση θα υπάρξει εμπλοκή. Το ξέρουν όλοι και κάνουν το κομμάτι. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να θέσω. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό πρέπει να είναι σαφές. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Πολύ έντιμα και πολύ καθαρά προς τον άνθρωπο με τον οποίο συνομιλεί. Οι κανόνες εμπλοκής είναι προφανώς. Και θέλω να θέσω ένα ερώτημα και στον κύριο Παπά και στον κύριο Βορύδη. Να πετάξω ένα υπονοούμενο. Θέλω να πετάξω ένα υπονοούμενο για τον επόμενο κύκλο της συζήτησης. Μισό λεπτό. Πόσο πριν. Αξία έχει, επειδή ακριβώς είναι δύσκολες οι σχέσεις με την Τουρκία και περνάει δύσκολη φάση, να λύσουμε τα προβλήματα με τους βόρειους γείτονες. Τώρα μου κόψατε ένα σκέλος της ερώτησης. Λοιπόν, κατά καιρούς η εξωτερική πολιτική της χώρας έχει πάρει ορισμένες κωδικές ονομασίες. Θυμίζω, μη διάλογος, μη πόλεμος. Ανδρέας Παπανδρέου. Δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα. Δεν έχουμε κανένα ανοιχτό θέμα με την Τουρκία πέραν της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια και μετά την κρίση των Ιμίων, μπορούμε να δώσουμε ένα κωδικό στην εθνική στρατηγική σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Και για να προσθέσω, δεν είμαστε μεγάλη δύναμη, δεν είμαστε καν περιφερειακή δύναμη. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε ανοιχτά μέτωπα με άλλες χώρες και να μην είμαστε προσιλωμένοι στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική. Πάντως, εδώ για να πάω στο κατευθείαν στο τελευταίο κομμάτι της ερωτήσεώς σας. Κοιτάξτε, μπορεί να έχουμε, για παράδειγμα, διμερεί ζητήματα που μας απασχολούν με την Αλβανία. Συμφωνεί. Αλλά δεν θα λέγει κανένας ότι οι σχέσεις μας με την Αλβανία είναι εχθρικές ή απειλητικές.
μπορεί να έχουμε διμερή, έτσι, μπορεί να έχουμε διμερή ζητήματα, τα οποία είναι, ξέρω, τα θέματα που έχουμε με τα Σκόπια. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι κανείς ανησυχεί, ας πούμε, από αμυντικής πλευράς και για τη σχέση με τα Σκόπια. Αυτό το κρατάμε. Έτσι. Έτσι. Ότι, αν υπάρχουν ηλεκτροδοτισμοί, είναι στα χαρτιά και ότι δεν έχουν ουσία. Πάντως δεν ανησυχούμε τώρα ότι θα μας καταλάβουν την. Δεν φαντάζομαι. Νομίζω έτσι. Ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Το θέμα της καλής γειτονίας δεν εμπίπτει στο ότι ανησυχώ, μήπως μου καταλάβεις έδαφος. Εμπίπτει στο πώς στέκεσαι απέναντι σε μια σειρά από ευαισθησίες και ζητήματα τα οποία με ενδιαφέρουν. Μην το ανοίγετε αυτό. Ναι, αλλά εγώ τώρα σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Παπάς, νομίζω ότι η λογική της στασιμότητας έχει φανεί ότι δεν είναι πάντα λειτουργική. Άρα η ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, η οποία αυτή τη στιγμή έχει αυξήσει το εκτόπισμα της Ελλάδας, με τις τριμερείς διασκέψεις, οι οποίες οργανώνονται διαρκώς, με τις κινήσεις. Και να φέρνουν καλό αποτέλεσμα. Βεβαίως και φέρνουν. Με την προϋπόθεση του καλού αποτελέσματος. Όχι μόνο φέρνουν οι τριμερείς, όχι μόνο φέρνουν. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, φέρνουν και για τις χώρες τις άλλες τις οποίες συμμετέχουν. Και δείχνουν ακριβώς αυτό που είναι το κεντρικό μας επιχείρημα αυτή τη στιγμή. Ότι η Ελλάδα είναι μία, θα σας έλεγα, όαση σταθερότητας σε μία ευρύτερη περιοχή, η οποία είναι γεμάτη αστείες από αστάθεια. Κύριε Παπά, μια και τα μπλέξαμε το μακεδονικό με την Τουρκία, το είχα κατά νου να το φέρω αργότερα. Είμαστε στη λογική, δεν διεκδικούμε τίποτα, δεν παραχωρούμε τίποτα. Ισχύει αυτό που κάποτε ήταν η κεντρική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Αυτό έτσι κι αλλιώς ισχύει, προφανώς. Σε την Τουρκία, λέω έτσι. Μα προφανώς θα τι να διεκδικήσει, να διεκδικήσει εδάφη η Ελλάδα. Όπως λέμε λοιπόν. Υπάρχουν δυνάμεις που λέει ότι δεν πρέπει να έχουμε τώρα. Απλώς δεν ξέρω πόσο μας βοηθάει αυτό. Ναι, σωστή είναι η διατύπωση. Δεν ξέρω πόσο μας βοηθάει όταν τίθενται ζητήματα, σας ξαναλέω, είναι της πράγμας. Για παράδειγμα, ακούω τώρα ότι βάζουν το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ μετεπιτάσσεως οι Τούρκοι και λένε όχι, μην κινηθείτε και μην κάνετε και τώρα. Ωραία. Δεν διεκδικούμε, υπό την έννοια ότι αυτό είναι δικό μας και δεν το διεκδικούμε. Άρα, αυτό είναι, αλλά, δεν ξέρω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργείται τριβή. Προφανώς. Δημιουργείται τριβή και επομένως, δηλαδή, και θέλω να πω γιατί αυτό εμφανίζει ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, μια αίσθηση δεν διεκδικούμε, άρα γιατί να τσακωθούμε. Πάντα ναι, δεν είναι έτσι όμως, γιατί δεν διεκδικώ, λέω εγώ, δεν διεκδικώ γιατί είναι δικό μου. Αλλά όταν πάω να το χρησιμοποιήσω, η τριβή δημιουργείται. Έτσι. Πάντα αλλά δεν ξέρω πόσο βοηθάει. Η στρατηγική μας με όλες τις κυβερνήσεις αμυντική ήταν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν προκαλούσαμε. Ακούστε όμως, πρέπει να κάνουμε και καμιά δουλειά. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω τώρα, αμυντική, αλλά δεν μπορούμε και να μην χρησιμοποιούμε αυτά που είναι δικά μας στη λογική την αμυντική. Έτσι. Λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό και να φύγουμε αμέσως μετά στην Νοβάρτης, το μόνο που θα ήθελα να θέσω εγώ και το θέτω μια και έχει αναφερθεί σε μέρηδα του τύπου, υπάρχει ως φόβος στην κυβέρνηση αυτό το οποίο αναφέρεται ως σκέψη ή ως μοχλός πίεσης, επαναλαμβάνω από μερίδα του τύπου, ότι ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να πιέσουν την ελληνική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το μακεδονικό τώρα για να λάβει η κυβέρνηση μία ουσιαστική στήριξη στο θέμα της Τουρκίας. Θέλω να σας πω κάτι. Ήμουν στην Αμερική για περίπου μια εβδομάδα. Έκανα πάρα πολλές συναντήσεις. Ουδής μου ανέφερα το ζήτημα του μακεδονικού. Για το αν η Ελλάδα πρέπει να πάρει αυτή την άλλη στάση. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στάση διότι έχει συνειδητοποιήσει, νομίζω σε ένα έτσι πάρα πολύ ευρύ φάσμα πολιτικών δυνάμεων, ότι το συμφέρον της είναι αυτό το θέμα να λυθεί. Άρα μπορεί έτσι να αγγίζει αυτού του τύπου η ερμηνεία κάποιες ευαίσθητες χορδές, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να λύσει το πρόβλημα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στα πλαίσια της κοινά, θα σας έλεγα, της γραμμής η οποία έχει υπηρετηθεί από πάρα πολλές κυβερνήσεις ως κοινή συνισταμένη και αντίληψη και νομίζω ότι από αυτή το 8 τη στιγμή, και μετά. Από την ενδιάμεση συμφωνία και μετά. Ναι. Η ενδιάμεση συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία έχει τον όρο Μακεδονία μέσα στο όνομα για τη γείτονα χώρα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει με ειλικρίνεια να το πούμε στον κόσμο και κυρίως, θα έλεγα, και αυτό αφορά λιγότερο ενδεχομένως εμάς και περισσότερο άλλους, κυρίως στον κόσμο ο οποίος πήγε στα συλλαλητήρια. Δηλαδή σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να πούμε την αλήθεια και να του πούμε ότι η χώρα από το 1995 και μετά έχει βάλει την υπογραφή της. Δεν μιλάω και για προηγούμενα τα οποία έχουμε πάρα πολύ έτσι, σημαντικές στιγμές όπου η Ελλάδα φάνηκε να μην εγείρει ζητήματα. Η χώρα έχει βάλει την υπογραφή της σε μια διάμεση συμφωνία η οποία περιέχει τον όρο Μακεδονία για τη γείτονα. Τώρα έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα, νομίζω, και μια μεγάλη ευκαιρία να τη λύσουμε και πρέπει να την εξαντλήσουμε. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή στάσης από τους γείτονες και δεν υπάρχει στην εξουσία η παράταξη η οποία είχε έτσι μια στάση η οποία δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να οδηγήσει σε λύση.
Εδώ είμαστε, αναμένουμε και τον ένα τελευταίο, κύριε Υπουργέ, και φύγαμε στην Νοβάρτης. Ουσιαστικό, βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης. Ο κόσμος θα φέρνει βόλτα όπως θα φέρνει βόλτα. Έχουμε μια κατηγορία επαγγελματική, τους ψαράδες. Πρωτού πάμε στην Νοβάρτης και τους ψαράδες, θα επανέλθουμε, φαντάζομαι, στο ζήτημα αυτό. Το μακεδονικό. Το, σκοπιών, ναι. Το μακεδονικό, βεβαίως. Ναι. Εντολίσαμε αυτό. Όχι, για να πούμε λίγο. Έχει γίνει γνωστό ως ο πόλεμος της Τσιπούρας. Είναι φαινόμενο ετήσιο. Κάθε χρονιά τέτοια εποχή έχουμε τουρκικά σκάφη τα οποία παρεμποδίζουν ελληνικά ψαροκάικα, τα οποία βγαίνουν στα ίμια, βγαίνουν δεξιά και αριστερά σε βραχονισίδες για να λιεύσουν. Εκεί θα αλλάξει κάτι, εκεί πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ψαρέψουν. Το επιδιώκουμε. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Είναι σημειακές οι παρενοχλήσεις. Εντάξει, ενημερωνόμαστε προφανώς και για αυτές. Προφανέστατα υπάρχουν φαινόμενα ψαράδικων και τουρκικών τα οποία μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και επιχειρούν να κάνουν το ίδιο. Ναι, αλλά δεν παρενοχλούνται από ελληνικά σκάφη. Εάν παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα, προφανώς και παίρνουν οδηγίες να εγκαταλείψουν και να γυρίσουν προς τα πίσω. Δεν αντίθεται κανένα ζήτημα σε αυτό. Ναι, αλλά δεν δίνουμε οδηγίες εμείς στα τουρκικά καίκια να φύγουν από τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Όχι. Στα τουρκικά χωρικά ύδατα δεν ανακατευόμαστε. Είναι, νομίζω, όμως και αυτό ένα απότοκο της σημερινής κατάστασης, το οποίο ελπίζουμε και αυτό να αποτελέσει έτσι μια κατάσταση την οποία θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε πάρα πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάντως έτσι, πρωτού φύγουμε τελείως από το θέμα, μου επιτρέπετε μισή κουβέντα. Γιατί άκουσα τον κύριο Παπά, ο οποίος μίλησε για την ενεργητική εξωτερική πολιτική και τα καλά της. Επαναλαμβάνω ότι αυτά εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι. Γιατί παραδείγματος χάρη ενεργητική εξωτερική πολιτική μπορεί να είναι να φέρνει στον Τούρκο πρόεδρο εδώ. Αν όμως εν συνεχεία καταλήγουν να σου εμβολίζουν τα λιμενικά σκάφη, δεν είναι σπουδαία τα αποτελέσματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι εξαρτάται κάθε φορά στην εξωτερική πολιτική η έννοια της ενέργειας, της κίνησης, της μη κίνησης ή του πού κινείσαι και με ποιον, είναι ένα σχετικό πράγμα. Το ότι φαίνεται, διαδείχνεις μια υπερκινητικότητα, ήρθε εδώ, είπε διάφορα, αρκετά ενοχλητικά, έφυγε πίσω και ουσιαστικά έχουμε, αντί να έχουμε κάτι που συνήθως ακολουθείται μετά από τέτοιες επισκέψεις, αποκλιμάκωση της έντασης, έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Άρα δεν πήγε σπουδαία. Αλλά επιτρέψτε μου. Όχι, επιτρέψτε μου να καταθέσω. Δηλαδή θέλω να πω η ενεργητικότητα για την ενεργητικότητα. Επιτρέψτε μου όμως να καταθέσω την άποψη ότι καταρχήν είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αξιολογηθεί, το γεγονός ότι εμείς είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να κρατάει αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας. Και εντάξει, καταλαβαίνω ότι να το λέω αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγεται λίγο παράτερο, διότι είναι στιγμές, ας πούμε, έντασης, αλλά αυτό έχει την αξία του. Δεύτερον, νομίζω ότι η στιγμή της έντασης και η κλιμάκωση αυτή επήλθε όχι επειδή έγινε η επίσκεψη Ερντογάν και είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός τις εθνικές θέσεις και ανταπάτησε ο Ερντογάν. Επήλθε ακριβώς επειδή η Τουρκία έχει αδιέξοδα σε άλλα μέτωπα. Αυτή είναι η βασική δική μας εκτίμηση. Εκεί πέρα δεν μπορεί η ελληνική εξωτερική πολιτική, μάλιστα, να παρέμβει και να. Είναι δηλαδή ένας κλασικός αντιπερισπασμός που τον εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις όταν έχουν εσωτερικά προβλήματα. Είναι προφανές, προσπαθούν να κάνουν εξαγωγή. Λέω, είναι προφανές και με βάζετε να το επαναλάβω. Είναι μόνο αυτό. Ότι οι επιχειρήσεις της Τουρκίας στο Αφρίν δεν έχουν την ευκταία για αυτήν εξέλιξη. Εγώ απλώς να θυμίσω και να κλείσουμε με αυτό ότι στην ομιλία του, χθεσινή ήταν αν δεν κάνω λάθος, του Ταϊπ Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, αναφέρθηκε όχι μόνο στην Ελλάδα. Αφρίν, ότι... Κύπρο, Ελλάδα. Αιγαίο. Ακριβώς. Αφρίν, Κύπρος, Αιγαίο. Είπε για την Ελλάδα ότι είναι μια μικρή δύναμη, είναι μια μίγα μπροστά στο στρατό της Τουρκίας. Από την άλλη όμως αναφέρθηκε και στις ΗΠΑ ότι δεν έχουν νιώσει ποτέ το Οθωμανικό χαστούκι, να θυμίσω. Καλά, είναι και υπάρχουν και λιονταρισμοί στην εξωτερική πολιτική τώρα, έτσι υπάρχουν και λιονταρισμοί, αλλά ούτε η Τουρκία έχει την πολυτέλεια να έχει τόσα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μπορεί να είναι περιφερειακή δύναμη, ούτε αυτή μπορεί να τα διαχειριστεί. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πόσο μακριά μπορεί να πάει κατά αυτόν τον τρόπο αυτή η πολιτική. Λοιπόν, τα αφήνουμε πίσω. Ελπίζω και οριστικά αυτό το θέμα και να μην το ξανασυζητήσουμε. Πάμε στην Νοβάρτης. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπά. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος αμέσως μετά την ενημέρωση του Πρωθυπουργού εκείνο το βράδυ είπε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο, μεγαλύτερο ακόμα και από τη Siemens, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχει δει ο τόπος τούτος. Εξακολουθείτε να πιστεύετε, να συντάσσεστε με αυτή την άποψη σήμερα και σε πολιτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την εμπλοκή πολιτικών προσώπων? Κοιτάξτε, καταρχήν το ότι την αξιολόγηση ότι το ζήτημα της Νοβάρτης είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ελληνική πολιτική ζωή, δεν το ακούσαμε πρώτη φορά τον κύριο Παπαγγελόπουλο, νομίζω έχει υποθεί και στο παρελθόν. Και θα σας έλεγα και μια πολιτική παρατήρηση, επειδή με ρωτήσατε αν εμείς επιμένουμε σε αυτήν την αξίωση.
Έχουμε συνηθίσει σε αρκετά ζητήματα η κυβέρνηση αυτή να έχει ένα ενιαίο μέτωπο αντιπολίτευσης απέναντι. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν στελέχη και του κινήματος αλλαγής, της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του Ποταμιού, τα οποία μιλάνε για σκάνδαλο. Υπάρχουν βεβαίως και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μάλιστα και ενασχόληση με τον τομέα της υγείας, όπου λένε το ίδιο. Δηλαδή η άποψη την οποία κομίζει στη συζήτηση η Νέα Δημοκρατία περί σκευωρίας δεν απολαμβάνει τη υποστήριξη ούτε του ενιαίου μετόπου της αντιπολίτευσης εντός εισαγωγικών. Έτσι. Άρα νομίζω ότι εδώ πέρα με ψυχραιμία πρέπει να προχωρήσουμε στα περαιτέρω. Την πρόταση για την Προανακριτική Επιτροπή, από ό,τι έχω καταλάβει, θα την ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και μάλλον το σύνολο των κομμάτων. Και θα δούμε τι θα προκύψει. Μάλιστα. Πάμε, για να πάμε γρήγορα, πάμε στον Άρη Ραβάνο. Το θέμα της παραγραφής. Το έχετε συζητήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Θα αποφασίσει και η Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής όταν αν συγκροτηθεί. Πώς φαίνεται θα συγκροτηθεί, αφού θα ψηφίσουν τα περισσότερα κόμματα. Τι προσδοκάτε τώρα, αν επιστρέψει η δικογραφία στη δικαιοσύνη. Μέχρι να τελεσυνδικήσει η απόφαση, θα αιωρείται μια κατηγορία εντός εισαγωγικών για 10 πολιτικά πρόσωπα. Να σας θυμίσω ότι μόλις προχθές στη δίκη της Siemens, η οποία ταλαιπωρεί το πολιτικό σκηνικό και το δικαστικό σώμα επί πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Τσουκάτος άκουσε τον ταμείο του Πασόκ να λέει ότι τα χρήματα, το 1 εκατομμύριο μάρκα, πήγαν στα ταμεία του Πασόκ. Η κατηγορία όμως για τον κύριο Θόδωρο Τσουκάτο υπήρχε 10 χρόνια πριν. Μπορεί να είναι για ψευδορκία, ξέρετε, ο Μάρτελ, γιατί άλλαξε την πρώτη του κατάθεση. Προφανώς. Θα το κρίνει το δικαστήριο. Αλλά υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Τι γίνεται, αιωρείται αυτή η κατηγορία και πάμε ενδεχομένως σε κάποια στιγμή σε εκλογές με αυτή την κατηγορία και με την κατηγορία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ ότι σπηλώνετε πολιτικούς αντιπάλους και θέλετε να τους έχετε ή να έχετε την αντιπολίτευση σε ομοιρία και συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα σε ομοιρία? Νομίζω ότι αυτό που θα αιωρούνταν αν η κυβερνητική πλειοψηφία δεν έπρατε τα δέοντα θα ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή υπόγεια συναλλαγής. Δεν έχουμε εμείς την πολυτέλεια να υποθέσουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Το ζήτημα της Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο παγκοσμίων διαστάσεων. Έχει δεχθεί λοιπόν την ευθύνη της και η ίδια η εταιρεία σε πολλές χώρες. Έχει ξεσπάσει σκάνδαλο στις ΗΠΑ, σκάνδαλο στην Κίνα, σκάνδαλο στην Τουρκία, σκάνδαλο στην Ινδία και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι στην Ελλάδα έχουμε απλώς μια σκευωρία. Θα γίνουν λοιπόν τα προβλεπόμενα και λέω όποιος έχει καθαρά ουρανό δεν φοβάται τις αστραπές. Πέραν τούτου ουδέν. Τώρα για την παραγραφή είναι γνωστό ότι έχουμε την παραγραφή όπως το έχουμε διατυπώσει και στην πρόταση για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα ζητήματα της απιστίας διότι έχουμε δύο κοινοβουλευτικές περιόδους οι οποίες έχουν μεσολαβήσει και από εκεί και πέρα θα εξεταστούν τα ενδεχόμενα τέλεσης των άλλων αδικημάτων. Μπορεί να ζητηθεί και η συνδρομή του Δικαστικού Συμβουλίου η οποία είναι συμβουλευτική η γνώμη του, δεν είναι? Άρθρο 155. Ναι. Τρεις δικαστές νομίζω είναι. Τρεις. Τη μεγάλη εικόνα δεν πρέπει να χάνει κανείς πάντως κατά τη γνώμη μου. Τάσο, θες να ρωτήσεις κάτι επ' αυτό? Λέω το εξής. Σε επίπεδο εντυπώσεων, δεν είχε καμιά δουλειά ο κ. Τζανακόπουλος να πάει στον Άριο Πάγο λίγο πριν δοθεί ο φάκελος, πόρισμα, η δικογραφία στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα μου πείτε, γίνεται σκευωρία. Ο κύριος Τζανακόπουλος έπρεπε να μυρίσει τα νύχια του, να ξέρει ότι τη Δευτέρα θα γίνονταν η παράδοση και ναι, να μην αποζητήσει από πρώτο πείτε, χέρι να ενημερωθεί για αυτά που είχαν κυκλοφορήσει στον τύπο ευρέως. Ναι, νομίζω όντως, νομίζω ότι... Καταλαβαίνω το αντεπιχείρημα ότι συνωμοσία μέρα μεσημέρι τώρα. Παρουσία δημοσιογράφων είναι λίγο αεραστεχνισμός, για να μην πω χοντρός αεραστεχνισμός. Αλλά δεν είχε καμιά δουλειά. Δηλαδή, εάν θες να αποσύσεις από πάνω σου όλες τις ευθύνες ή τους δηλητηριώδεις υπαινιγμούς που σου εξακοντίζει η αντιπολίτευση, προσέχεις ακόμα και πού περπατάς. Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να μας έχει όλο το προηγούμενο διάστημα. Μην σας θυμίσω τι λεγόταν για τις άδειες. Είχαμε και με τον κύριο Βορύδη αλλεπάλληλες φορές αντιπαρατεθεί και στη Βουλή και στα τηλεοπτικά στούντιο ότι εμείς δεν σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Και τώρα ξαφνικά η δικαιοσύνη και το FBI ρίστον παρόδο έγινε υποχείριο της κυβέρνησης. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Στο θέμα της σκευωρίας θα απαντήσει ο κύριος Βορύδης, ο οποίος προχθές στη συνέντευξη τύπου που έδωσε μαζί με την κυρία Σπυράκη και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, μιλήσατε για ομοίη παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, νομίζω. Υπήρξε ανταπόκριση από τη δικαιοσύνη, δηλαδή δέχτηκε την ομοίη παρέμβαση ή την απέκρουσε? Ποιοι είναι οι επίορκοι δικαστές? Και το τελευταίο. Μπορούμε να πάμε σε εσάς και να συμπληρώσω σε αυτό που είπες. Τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε ως κόμμα απέναντι σε αυτούς τους επίορκους δικαστές? Φαντάζομαι ότι δεν μένετε γενικά
ομοί παρέμβαση στη δικαιοσύνη. Συγκεκριμένοι δικαστές, εισαγγελείς υπογράφουν τη δικογραφία με την έγκριση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Είναι αυτή η επίορκη? Και για να συμπληρώσω στο ερώτημα του Τάσου, εγώ εκτός από ομοί παρέμβαση στην οποία αναφερθήκατε. Τη διαβίβαση. Ναι, μπράβο. Αυτό είναι. Εκτός από την ομοί παρέμβαση, αναφερθήκατε. Όχι, στη διαβίβαση. Αναφερθήκατε και σε ερωτηματικά που αφήνει η πρόταση της κυβέρνησης. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το βασικό. Παρακαλώ. Είναι σκάνδαλο η Νοβάρτης ή δεν είναι? Προφανώς ερευνάται. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα. Με τη διαφορά ότι παντού όπου ερευνάτε, μια και αναφέρατε το FBI, δεν υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Στην Τουρκία υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και προέκυψε συμβιβασμός. Μιλώ για τα της Ελλάδος. Στην Ελλάδα λοιπόν, από το FBI, επειδή έχουμε δει το τι έχει διαβιβαστεί από το FBI, τουλάχιστον στη δικογραφία, υπάρχει συμβουλή. Σε αυτά που έχουν διαβιβαστεί, δεν έχετε πληροφόρηση για την έρευνα συνολική. Και μόνο. Αυτά για τα οποία έχω λάβει γνώση. Για άλλα δεν έχω γνώση. Όποιος έχει για άλλα γνώση, ας έρθει να μας το πει. Εγώ για αυτά μιλάω. Σε αυτά λοιπόν, δεν υπάρχει η παραμικρή εμπλοκή πολιτικού προσώπου. Η παραμικρή. Δεν υπάρχει παραμικρή αναφορά. Άρα λοιπόν, το κλείνουμε το θέμα FBI και Ελλάδα σε σχέση με τη δικογραφία. Εδώ λοιπόν, επειδή μου λέτε πώς προκύπτει και από πού προκύπτει η παρέμβαση, η παρέμβαση προκύπτει. Από τότε. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας σε ομιλία του Φεβρουάριο του 2017, ο οποίος κάνει, την στιγμή που κανείς μάρτυρας δεν έχει καταθέσει, κάνει περιγραφή του περιεχομένου των καταθέσεων. Δηλαδή, ποιο είναι ακριβώς το σκάνδαλο, το περιγράφει. Η υπόθεση είναι γνωστή όμως. Το περιγράφει. Υπάρχουν, είναι γνωστή, είναι abstract. Υπάρχει κάτι. Υπάρχουν δημοσιεύματα. Εδώ λοιπόν έχουμε περιγραφή. Ακούστε λίγο, αφήστε με. Υπάρχουν έρευνες των εικονικών συμβουλίων και δελτία δημοσίευσεων. Πάμε τώρα, θα πάμε. Δεύτερο. Αυτή η υπόθεση ερευνάται. Γίνεται κάποια προκαταρκτική εξέταση, κάτι γίνεται. Μία μέρα μετά το συλλαλητήριο και μία μέρα πριν τη διαβίβαση της δικογραφίας, οποία σύμπτωση επιλέγει ο κύριος Τζανακόπουλος να κάνει μια βόλτα στον Αεροπάγο να δει τι γίνεται. Υπάρχει και το αντίστροφο. Λίγες μέρες πριν τη διαβίβαση. Σας άκουσα. Συγγνώμη. Συμβαίνει αυτό. Υπάρχει μια αρχική διαρροή. Λέει, εγώ εκείνη την ημέρα ήμουνα δίπλα, δίκαζα. Είχα υπόθεση στο Μικτό Ορκωτό. Και έρχονται δημοσιογράφοι και μου λένε, παρακολουθούσαν τον Μικτό Ορκωτό, ο Τζανακόπουλος είναι δίπλα. Τι κάνει, λέει, το ρωτήσαμε και είπε ότι έχει έρθει για προσωπική του υπόθεση. Μετά, επειδή αντιλαμβάνεται προφανώς ο άνθρωπος ότι θα τον ρωτήσουν ποια είναι η προσωπική του υπόθεση, αποκαλύπτει τον πραγματικό σκοπό της επισκέψεως. Και ακούστε τον, η ενημέρωση για την υπόθεση των Βάρτης. Έχω απλό ερώτημα να κάνω. Επικαλούμενα δημοσιεύματα. Ναι, έχω απλό ερώτημα να κάνω. Ποιος του δίνει δικαίωμα να ενημερώνεται? Με ποια ιδιότητα? Δεν κατάλαβα. Πάει λοιπόν, κλείνει αυτό. Έχουμε τρίτο ζήτημα. Αποφασίζει η κυρία Εισαγγελέβης να διαβιβάσει τη δικογραφία επειδή υπάρχουν στοιχεία και αμελητή. Όπως λέει το Σύνταγμα. Στη Βουλή. Τι στέλνει υπηρεσιακά στην εισαγγελία του Αεροπάγου, αυτό είναι, όχι έγκριση εδώ. Εδώ έχουμε υπηρεσιακή διαβίβαση, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Και τη στέλνει εν συνεχεία η εισαγγελέα του Αεροπάγου, πάλι υπηρεσιακά, στον Υπουργό Δικαιοσύνης για να τη στείλει στη Βουλή. Και ξαφνικά. Δηλαδή, συγγνώμη, η εισαγγελέα του Αεροπάγου δεν οφείλει να ρίξει μια ματιά να δει αν αυτό είναι. Διαβιβάζει. Αν αυτό είναι στοιχειοθετημένο, γιατί μπορεί να είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Ακούστε, θα σα πω τώρα εδώ. Ο εισαγγελέας να το κάνει αυτό τη διαφορά. Όχι εισαγγελέα του Αγίου Πάγου. Γιατί αρμόδιο εισαγγελέα είναι αυτό. Ναι. Οι άλλοι κάνουν απλώ διαβιβαστικά έγγραφα. Είναι η υπηρεσιακή οδό που λέμε. Γιατί μου θα πάει από μένα στον προϊστάμενό μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να απευθύνομαι απευθεία στη Βουλή. Αυτό κάνω. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη βεβαίω και όχι. Ούτε να επισκοπήσει, ούτε να την ξεφυλίσει. Τίποτα. Βγαίνουν έξω, κάνουν και σύσκεψη του Μαξίμου. Οι τρει. Και όχι κάνουν σύσκεψη του Μαξίμου, βγαίνουν και λένε και μετά. Ο Πρωθυπουργό έδωσε εντολή να διαβιβαστεί. Στη Βουλή. Πρωθυπουργό. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργό να δίνει εντολές? Ο Πρωθυπουργό δεν έχει καμία σχέση με τη δικογραφία. Δεν ακουμπάει κανέναν. Δεν ακουμπάει. Και βγαίνουν εκεί έξω και μα λένε είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Προφανώς ποιο τώρα, σε σχέση με τι? Όχι σε σχέση με τους γιατρούς, την υπερσυνταγογράφηση ή δεν ξέρω τι, αλλά σε σχέση με τα πολιτικά πρόσωπα. Αλλά υπάρχει και τοποθέτηση με αυτό. Μάλιστα. Και βγαίνει μετά υπουργό τη κυβέρνηση, κ. Πολάκη, ο οποίο λέει. Μα βεβαίως λέει, αυτοί κατέθεσαν
και κατέθεσαν αληθώς. Γιατί? Διότι είναι εμπλεκόμενα πρόσωπα, άρα τους γνωρίζει και ξέρει και τη σχέση τους με την υπόθεση. Και με τα ταύτα, τι λέμε, ότι δεν υπάρχει πολιτική παρέμβαση σε αυτό. Για τους συνεργούς στον χώρο της δικαιοσύνης. Πάμε τώρα στους συνεργούς. Περιμένετε. Αν υπάρχουν. Αν υπάρχουν. Σας πω τώρα. Αλλά με ονόματα φαντάζομαι. Και έρχεται η αποκάλυψη της μεγίστης και αληθείας. Ποια αυτή, τρεις μάρτυρες, οι οποίοι είναι προστατευμένοι, ανώνυμοι και προσέξτε. Θα δούμε τι λένε αυτοί. Τώρα εγώ θέλω 3 λεπτά. Για να σε εξηγήσω ένα γρήγορο. Λέει, θα μου πει, έχω ακούσει από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, παιδιά, τις διατάξεις για τους μάρτυρες. Τις ψηφίσατε εσείς το 2014. Τι φωνάζετε που αξιοποιούμε τις διατάξεις? Μάλιστα. Τσίμπησα και εγώ στην αρχή στο επιχείρημα. Και ανοίγω. Και τι βλέπω? Δεν είναι με τις διατάξεις του 2014 οι μάρτυρες. Είναι με τις διατάξεις του νόμου του 2001 για την εγκληματική οργάνωση. Ναι, γιατί αυτός ο νόμος φτιάχτηκε για 17 Νοέμβρη. Για 17 Νοέμβρη. Ερώτηση. Έχουμε κατηγορία περί εγκληματικής οργανώσεως? Όχι βέβαια. Ερευνάτε τίποτα σχετικό? Όχι βέβαια. Γιατί χρησιμοποιείται η διάταξη αυτή? Ακούστε κύριε Παπά που σας αρέσουν αυτά, γιατί χρησιμοποιείται? Διότι τότε, σε αυτή τη διάταξη, για να χαρακτηρίσεις κάποιον προστατευόμενο μάρτυρα, χρειάζεται μόνο σύμφωνη γνώμη ενός εισαγγελέως και ενός πρωτοδίκου. Για το ένα μιλάμε τώρα. Είναι του 2001. Και αυτός ο νόμος και αυτή η διαδικασία ακολουθείται για να χαρακτηριστούν προστατευόμενοι μάρτυρες. Με τον νόμο που έχουμε ψηφίσει το 2014, που λέει ότι μπορεί να υπάρξουν προστατευόμενοι μάρτυρες, λέγονται μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Δημοσίου συμφέροντος. Το 2014, χρειάζεται τι? Ολοκληρώστε κύριε Βορύδη. Τι χρειάζεται? Τι χρειάζεται για να προστατευτούν αυτοί? Απόφαση αντισαγγελέως του Αρείου Πάγου. Ο κύριος που δεν υπάρχει. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος σε συνέντευξη που δώσατε προχθές. Άρα λοιπόν, συγγνώμη για να το τελειώσω. Ναι, ναι, ναι. Διότι εδώ. Πάνω σε αυτό είναι. Ξεδιπλώνεται η μεθόδευση. Για τους συνεργούς. Έρχομαι. Χώρο τώρα μα σας λέω όμως, εδώ δεν υπάρχει ένας έλεγχος και ένας ψόγος που απευθύνεται κύριε... στην κυρία εισαγγελέα. Για τη μεθόδευση. Και σε αυτό για να φύγει. Πάμε τώρα παρακάτω. Παρακάτω. Γιατί μου λέτε ποιοι. Σας λέω τώρα ποιοι. Πάμε να δούμε και τι λένε οι μάρτυρες. Τι λένε οι μάρτυρες? Αυτά που λένε, διάφορα. Μάλιστα. Πόσες φορές τα λένε? Ακούστε. Φωνάζει να καταθέσει κάποιος. Πότε ξεκινάει η καταθέσή του? Σημειωμένο. Την τάδε. Πότε τελειώνει? Μετά από 4 ώρες. Τι έχει εισφέρει, κύριε Χάριντο? 1,5 σελίδα. Στις 4 ώρες. Τι λέγανε 4 ώρες για να βγει κείμενο 1,5 σελίδας? Μάλιστα. Άρα. Περιμένετε. Και πάμε. Θα συνεχίσω, λέει, την κατάθεσή μου. Και ξανασυνεχίζει. Αν να σας πω και κάτι που ξέχασα, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Αυτό. Αν να σας πω και κάτι άλλο. 9 φορές. 9 φορές. 20 χρόνια χειρίζομαι δικογραφίες. 9 διαδοχικές καταθέσεις μαρτύρων δεν έχω δει ποτέ. Και τι λένε τώρα. Για πάμε. Φαντάζομαι ότι δεν ασπάζεστε τώρα αυτά τα μεγαλόστομα του τύπου ότι θα αποκαλυφθούν και θα τιμωρηθούν και τις απειλές οι οποίες εκτοξεύουν. Θα σας πω κάτι, κύριε Παπά, που θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Θα σας πω κάτι και το οποίο θεωρώ ότι είναι ζήτημα και δημοκρατίας, ναι, και προστασίας του κύρους της πολιτικής λειτουργίας εν γέννη. Και νομίζω να συμφωνήσετε. Δεν μπορεί να έρχεται με μια επίμεμπτη διαδικασία δικονομικά ένας κύριος να φοράει μια κουκούλα και να λέει: ξέρετε, εκτιμώ, εκτιμάει αυτός, ότι μάλλον ο τάδε θα πρέπει να έχει δωροδοκηθεί. Και αυτό να το λέμε ότι είναι στοιχείο καταπέτηση του 86 ή ότι γεννά υπόνοιες για οτιδήποτε. Και έρχομαι και στην πρόταση, γιατί το τελευταίο κομμάτι. Με ρωτήσατε κάτι για την πρόταση. Σύντομα παρακαλώ, γιατί έχουμε ξεφύγει χρονικά. Και εκεί λοιπόν που είναι στα κάγκελα η κατάσταση και τους πιάσαμε να δωροδοκούνται και να το διαφθορά και τα λοιπά, περιμένω και εγώ την πρόταση της προκαταρκτικής από την πλειοψήφια. Και? Και δεν έχει περιγραφή αδικήματος. Πώς δεν έχει? Δεν έχει. Πώς δεν έχει? Δεν έχει. Πάρα πολύ συγκεκριμένα τα αδικήματα για τα οποία θα ελεγχθούν. Και ακούστε, θα τα πούμε αυτά. Ναι. Και ακούστε που καταλήγει. Οι απιστίες έχουν εξαλειφθεί ταξιόπινα. Το ξέπλυμα χρήματος δεν υπάρχει. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει ξέπλυμα χρήματος, γιατί δεν προκύπτει από αυτή τη δικογραφία το παραμικρό. Και ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι το ξέπλυμα χρήματος είναι εκτός νόμου περί ευθύνης υπουργών. Το ξέρουμε αυτό. Είναι στην εισαγγελία. Και τι μένει? Η δωροδοκία.
Και για τη δωροδοκία, τι ζητάει να ψάξει, εάν μπορεί να επιληφθεί η Βουλή ή όχι. Με τι στόχο, σας το λέω από τώρα, ξέρω τι θα πούν. Ότι δεν μπορεί να επιληφθεί η Βουλή και να αναπέμψει η δικαιοσύνη. Λοιπόν, με δύο λόγια, άνοιξε ο τραχανάς, ναι. Κρεμάστηκαν οι άνθρωποι στα μανταλάκια και δεν θα τους δοθεί ούτε δυνατότητα να δούμε αυτοί που τους κατηγορούν ποιοι είναι. Εδώ είμαστε ενώπιον. Έχουμε μια σειρά από ζητήματα πλέον στο τραπέζι. Δεν θα μπω στις λεπτομέρειες. Κοιτάξτε να δείτε όμως εδώ πέρα. Είναι νομίζω έτσι λίγο παράτερο να υποστηρίζουμε ότι υπάρχει μια σκευωρία η οποία για κάποιο λόγο άφησε απ' έξω τον κύριο Βορύδη. Ο οποίος έχει διατελέσει την υγεία. Θα απολογήσεις αυτόν τον τόπο. Και γιατί είσαι μέσα, αλλά και γιατί δεν είσαι. Όχι, εγώ δεν είπα να απολογηθείτε. Λέω προφανώς υπήρξαν πράξεις οι οποίες δεν υπήρξαν τη δική σας υπουργεία. Υποθέτω, εκτός αν και εσείς είστε μέλος της σκευωρίας της κυβερνητικής πλειοψηφίας, το οποίο αρνούμε κατηγορηματικά. Το διαψεύδετε αυτό. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει σκευωρία, διότι δεύτερον, για να υπήρχε. Πάντως, το ερώτημα, που γεννάτε είναι αυτονόητο. Διότι η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Εγώ γιατί δεν είμαι στη λίστα. Τώρα αυτό το πρόκειται. Θα προσπαθούμε να βρούμε και εξηγήσεις. Α, με συγχωρείτε πολύ. Ο καθένας επιλέγει κάθε φορά τι λέει. Και η έννοια, ακούστε τώρα, του πώς διαρθρώνεται αυτή η σκευωρία και γιατί αυτοί είναι ψευδομάρτυρες. Πού είναι ψευδομάρτυρες. Ο Βορύδης γιατί να μείνει εκτός, γιατί είναι ένας καλός νομικός. Τώρα, ξέρω εγώ. Πρέπει να ρωτήσετε. Ως προς αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους σκευωρούς. Εγώ τι να σας πω τώρα. Προσέξτε, αν εγώ ήμουν σκευωρός και είχα τη δυνατότητα να οργανώσω μια τέτοιου τύπου και μεγέθους συνωμοσία και σκευωρία. Απάντησε στο ερώτημα του Τάσου. Θα ενέπλεκα εσάς και όχι τον κύριο Αδραμόπουλο που είναι ακίνδυνος για την κυβέρνηση ή τον κύριο Λικουρέτζο που δεν θα ξανακατεβεί στην πολιτική. Εσείς είστε επικίνδυνος αντίπρος. Εγώ ως σκευωρός εσάς θα ενέπλεκα. Να είστε καλά. Που λέτε ότι είμαι επικίνδυνος αντίπαλος. Αλλά διέκοψα τον κύριο. Εκεί ξέρετε, μπορούμε αρχίσουμε να κάνουμε σκέψεις. Είναι αυτό που λέμε, με αφήσαν έξω για το ξεκάρφωμα. Δηλαδή τώρα μπορεί καθένας να αρχίσει να πηγαίνει τώρα σε αυτόν τον δρόμο. Νομίζω ότι έχει βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του, κυρίως επειδή αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο στη δημόσια συζήτηση χρονίζει. Και είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η συγκεκριμένη εταιρεία χρημάτιζε γιατρούς για να παίρνουν 2 και 3 ευρώ παραπάνω στην κάθε συνταγή και δεν δοκίμαζε τις δυνάμεις της. Σε αυτούς που μπορούσαν με μια υπουργική απόφαση να τις διασφαλίσουν κάποια εκατομμύρια. Και προσέξτε, όχι στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα ήταν χώρα αναφοράς για τις τιμές που διαμορφώνονταν διεθνώς. Άρα, μια αλλαγή τιμολόγησης στην Ελλάδα θα μπορούσε να διασφαλίσει για την εταιρεία πολλαπλάσια κέρδη διεθνώς. Και γι' αυτό ακριβώς ασχολούνται και αρχές άλλων χωρών. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε ενώπιον εξελίξεων. Είναι πάρα πολύ έτσι ευχάριστη και εύυχη για τα αυτιά των ανθρώπων που παρακολουθούν πολιτικά τον κύριο Βορύδη και την παράταξή του η ερμηνεία ότι η κυβέρνηση έχει ανακρούσει πρίμνα. Θα δούμε τι θα γίνει στην προανακριτική επιτροπή. Θα εξεταστούν και πράγματα τα οποία προφανώς δεν μπόρεσε η εισαγγελία να κάνει διότι έπεσε πάνω σε πολιτικά πρόσωπα και τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους αναλόγως από ό,τι θα προκύψει. Εάν δεν υπάρξει ευθύνη, εάν δεν αποδειχθεί η ευθύνη πολιτικών προσώπων, συμφωνεί να αποκαλυφθούν τα στοιχεία των μαρτύρων και να έρθουν οι μάρτυροι στην προανακριτική. Αυτό είναι το σημαντικό. Μα έχει, είναι καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Εσείς γιατί επιμένετε να αποκαλυφθούν. Γιατί έχει αυτή τη δυνατότητα προανακριτική. Εντάξει, ωραία. Να συμφωνήσετε. Να εξεταστούν. Να υποστούν τη βάσανα της ακροματικής διαδικασίας. Να δούμε αν λένε αλήθεια ή λένε ψέματα. Έχουν εκτοξευτεί ευθείες απειλές απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Από ποιον. Τι εννοείται από ποιον. Από δικά σας στελέχη. Και στελέχη τα οποία κατηγορούνται. Πώς. Καταρχάς αυτούς τους ανθρώπους δεν τους ξέρουν. Όχι, ότι θα αποκαλυφθούν και θα τιμωρηθούν. Μα με συγχωρείτε, άμα κάποιος λέει ψέματα και ορκίζεται ψέματα, τι εννοείται. Τι εννοείται, ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί. Να μείνετε λοιπόν. Αλλά αυτή είναι η τιμωρία, η νόμιμη τιμωρία, όχι η τιμωρία καμιά άλλη. Να μείνετε λοιπόν σε αυτά τα επιχειρήματα. Ο κόσμος είναι πεισμένος ότι εδώ πέρα υπήρξε μία λαϊλασία στον χώρο της υγείας. Υπήρξαν και αδικαιολόγητες αυξήσεις της φαρμακευτικής δαπάνης και βεβαίως ευνοϊκές ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εταιρείες. Πότε. Έτσι. Οι οποίες πότε υπήρξαν. Δεν ευνοήθηκε η συγκεκριμένη εταιρεία. Μιλάτε για τους ανθρώπους οι οποίοι μείωσαν εφόσον τώρα μπαίνουμε στη φαρμακευτική πολιτική. Τώρα από αυτό έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Αλμάς. Έτσι, μην την ανοίξουμε επιτρέψτε, την κουβέντα. Επιτρέψτε. Ναι. Επιτρέψτε. Η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε λόγω μνημονίου. Στη μείωση λοιπόν αυτής της δαπάνης είναι ακόμα πιο κραυγαλαίο κάποιες εταιρείες τη στιγμή που η δημόσια δαπάνη συμπιέζεται θεαματικά να ευνοούνται και να διατηρούν το καθεστώς που είχαν προ. Αυτή τη δημόσια δημοσιονομική συμπίεση. Τι φάρμακα βγήκαν από τις λίστες. Πώς έγινε το. Πάμε τώρα εδώ. Αυτό καταρχήν το οποίο. Για να συνονόμαστε.
Συμφωνούμε λοιπόν ότι υπήρξε μεγαλύτερη μείωση φαρμακευτική δαπάνη. Λόγω μνημονίου όμως. Τι σημαίνει λόγω μνημονίου, μνημονιακές πολιτικές ποιότητες ψήφισης. 2010, τις μνημονιακές πολιτικές ποιότητες ψήφισης. Η φαρμακευτική δαπάνη εκτοξεύθηκε από τα 2,4 λόγω μνημονίου. Στα 5,1 του 2009. Ο κύριος Παπάς, ας πούμε, την ψήφισε την πολιτική αυτή που μείωσε τη φαρμακευτική δαπάνη. Τι λόγω μνημονίου, δεν την ψήφισε. Την πολιτική, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που επέβαλε clawback, την έχει ψηφίσει ο κύριος Παπάς. Δεν την έχει ψηφίσει. Τα εκ του νόμου, τις εκ του νόμου εκτόσεις στα φαρμακευτικά σκευάσματα την έχει ψηφίσει ο κύριος Παπάς. Δεν την έχει ψηφίσει. Ναι, αλλά μην δημιουργείτε. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε πολύ. Το νόμο, εδώ μιλάμε για το σκάνδαλο τη Νοβάρτη. Έχουμε μία μείωση τη φαρμακευτική δαπάνη η οποία έρχεται. Η οποία έρχεται έξωθεν. Η Νοβάρτη έβγαλε περισσότερα λεφτά παραδείγματο χάρη. Αύξηση την κερδοφορία. Η Νοβάρτη είχε προνομιακή μεταχείριση δυστυχώ μέσα στον καιρό τη δημοσιονομική συμπίεση. Η οποία που σε τι συνίσταται. Σε τι συνίσταται. Στο ότι πληρωνόταν πολύ περισσότερο από αυτό που θα περίμενε κανείς να παίρνει εάν ακολουθούσε την πατέντα μείωση των δαπανών που είχαν όλοι οι υπόλοιποι. Επιτρέψτε μου, αυτό από πού προκύπτει. Από τις δημοσιευμένες καταστάσεις. Δεν προκύπτει από τίποτα. Αντίθετα, εκείνο το οποίο προκύπτει, κύριε Παπά, συγκεκριμένα, μια και μιλάμε για την Νοβάρτη, είναι η μείωση των κερδών. Αλλά το αμφισβητείτε εσύ σε αυτό. Εγώ να σα πω την υπερτιμολόγηση, τι θέσει τι οποίε εξέφρασε ο κύριο Αλμά, τα όσα έχει πει στου δικηγόρου με του οποίου συναντήθηκε, όλα αυτά τα αμφισβητείτε εσεί. Εγώ έχει ξέρω. Δημόσια, ο κύριος Αλμάς, ωραία, αυτό που έχει να πει ο κύριο Αλμά θα το πει. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Εγώ όμω έρχομαι τώρα συγκεκριμένα και σα λέω ότι σε όλη αυτή την περίοδο, α πούμε ένα ακόμα. Ποιο είναι το μεγάλο ζήτημα. Γιατί το μεγάλο ζήτημα και το υποτιμήσατε και δεν κάνατε το υποτιμάτε, γιατί δείχνει ότι δεν έχετε και καλή εικόνα του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το μεγάλο ζήτημα το οποίο ερευνάτε παγκοσμίω. Για το θέμα αυτό είναι τι, η υπερβολική συνταγογράφηση, έτσι, η υπερσυνταγογράφηση. Η καθοδηγούμενη. Η καθοδηγούμενη συνταγογράφηση, δύο πράγματα. Ναι. Και η υπερβολική και η καθοδηγούμενη, οι οποίε ειδικώ όταν γίνονται σε ακριβά φάρμακα, εκτοξεύουν θηριωδώ τι φαρμακευτικέ δαπάνε για τα συστήματα υγεία. Πώ γινόταν αυτό, αυτό περιγράφεται με έναν ορισμένο τρόπο και κυρίω περιγράφεται η σχέση με ορισμένου γιατρού φαρμακευτικών εταιριών και τι συγκεκριμένε. Άρα για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Συγγνώμη. Ποιο είναι εκείνο ο οποίο νομοθέτησε. Την υποχρεωτική αποκάλυψη κάθε παροχής των φαρμακευτικών εταιριών με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο για όλους τους γιατρούς. Ποιος την νομοθέτησε. Εσείς. Μάλιστα. Τελεία. Mm-hmm. Μισό λεπτό. Εγώ. Μισό λεπτό. Επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αφαιρέσεις. Τι να κάνουμε τώρα. Προσωπικό σας. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Εσείς... Πολιτική της κυβέρνησης. Εσείς σώσατε ανθρώπους. Σώσατε με την έννοια. Πολιτική της κυβέρνησης. Λοιπόν, μισό λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ έχουμε κορυφαία πολιτικά στελέχη που χρημάτισαν. Υπουργοί ή αναπληρωτές υπουργοί ή υφυπουργοί υγείας που μιλάνε ξεκάθαρα. Παράδειγμα, Δημήτρης Κρεμαστινός λέει 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ πήγανε στις μίζες. Δεν ξέρω ποιος τα πήρε, αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεύτερον, ο κύριος Γρηγοράκος που ήταν αναπληρωτής υπουργός υγείας λέει με λυπεί και δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα συμμετείχα σε ένα πολιτικό σύστημα που η διαφθορά του θα ήταν τόσο μεγάλη. Ο κύριος Αλμάς λέει εγώ συνέταξα τρία πορίσματα και τα έδωσα. Στους Αμερικανούς δικηγόρους με τους οποίους συνομίλησα για την Νοβάρτης. Mm-hmm. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, όταν ήταν αρχηγός Δημοκρατικής Συμμαχίας το 2011, 2011, καταθέτει ερώτηση, την οποία υπογράφει και ο κύριος Αυγενάκης, που είναι σήμερα γραμματέας. Και γραμματέας τώρα του κόμματος, ναι. Κύριος Μπακογιάννη. Και μίλαγε για τροκτικά. Ρωτούσε τον κύριο Λοβέρδο, που ήταν υπουργός Υγείας τότε. Μίλαγε για τροκτικά που λιμένονται το χώρο της υγείας και για ομαδική τύφλωση. Και αναρωτιέμαι, αν αυτοί που ήταν αρμόδιοι και συνειδητοποιούν τώρα. Ότι υπήρχε ένα διεφθαρμένο σύστημα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι αυτό το διεφθαρμένο σύστημα στήθηκε μόνο από γιατρούς, διοικητές νοσοκομείων ή μέλη επιτροπών που αποφασίζαν για τη τιμή των φαρμάκων. Αυτοί όλοι που είχαν πολιτική ευθύνη την έχουν αναλάβει. Γιατί επί των ημερών τους έγινε αυτό το όργιο. Να απαντήσει. Ναι. Να συνεννοηθούμε λοιπόν για συγκεκριμένα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα το να λέμε ότι έδωσαν 2 εκατομμύρια στον κύριο Χαρίτου. Για το Α ή το Β. Ναι, προφανώς είναι διαφορετικό. Εντάξει. Εντάξει. Και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αυτό, ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να λέμε πολιτικό, πολιτική, ότι ξέρετε, δεν υπήρχε. Αυτό που ρωτάει, δεν είχε μπει η σωστή θεσμική παρέμβαση. Επί χαρή του γίνανε όργια όμως. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Επαναλαμβάνω. Εδώ ότι δεν υπήρχε η ορθή θεσμική παρέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί σειρά ζητημάτων. Που παρεπιπτόντως, βεβαίως υπήρχαν με οξύτητα στη χώρα μας, αλλά να ξέρετε ότι υπήρχαν με οξύτητα σχεδόν παντού. Γιατί.
Όχι γιατί απαραίτητα, γιατί δεν είχαν μπει τα φυσικά εργαλεία. Όταν για παράδειγμα, να του χάρη, συζητάγαμε για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα, γιατί είναι τεχνική. Αλλά κουβέντα, όταν συζητάγαμε για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Το ερώτημα του Τάσου, γιατί, κύριε Βορύδη, να το πάω λίγο παραπέρα. Εγώ, χρόνια και με διαδοχικέ περιγράψατε τη δική σα θητεία. Περιγράψατε τη δική σα θητεία και το τι κάνατε εσεί. Για να πάω το ερώτημα του Τάσου, ένα πράγμα. Μην το πάμε τώρα εγώ εσύ ο άλλο. Βάζετε το χέρι σα στη φωτιά και για τι θητείε άλλων προσώπων. Επαναλαμβάνω, εγώ για την ακεραιότητα των συναδέλφων μου δεν έχω κανένα λόγο να την αμφισβητώ. Κανένα. Και πάντως, ίσα ίσα, λοιπόν, επιτρέψτε μου να τους μιλήσω, κύριε Χαριτού, επιρρονίεται η πεποίθησής μου όταν βλέπω την απόπειρα σπηλώσεώς τους με αυτά τα στοιχεία. Επιρρονίεται η πεποίθησής μου εδώ. Για το ότι προφανώς αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στους οποίους αποδίδονται αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα δεν έχουν κάνει τίποτα. Γιατί, με συγχωρείτε, διεξάγεται έρευνα. Και η έρευνα κατέληξε στο ότι εκτιμώ ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, μάλλον θα είχε δωροδοκηθεί. Και αυτό είναι στοιχείο. Πάντως δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Επιρρονείεται. Ο έγκριτος νομικός ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η έρευνα συνεχίζεται. Μιλώ για τους, γιατί, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Μιλώ για το μεγάλο σκάνδαλο στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Παπάς. Όμως είπε κάτι άλλο πριν και είχε σημασία. Γιατί υπάρχει μια πυραμίδα η οποία ξεκινάει από πάνω. Υπουργοί, κρατικοί λειτουργοί, Γενική Γραμματής Υπουργείων, Γραμματής Φαρισαίοι. Πολιτικά πρόσωπα είναι και αυτά. Τα οποία συνδέονται, διαπλέκονται. Να λέμε πράγματα λογικά. Άμα γυρίσει και μου πει, όλοι σε αυτή τη γη είναι αγγελικά πλασμένοι. Προφανώς δεν είναι. Θα σου πω, δεν είναι. Θα σου πω, κάνε το ίδιο ερώτημα στον κύριο Παπά. Έχει από όλη την πεποίθηση ότι κάθε συνεργάτη του, με όποιον έχει λέει καλημέρα, στο Υπουργείο όλοι είναι αδαμάντινοι. Θα σου πω, κανείς δεν μπορεί να στο εγγυηθεί με αυτή την ερώτηση. Για να το κλείσουμε, αλλά όμως δύο λεπτά. Αυτό αντιστρέφει. Συγγνώμη, αυτό κάνει κάτι απαράδεκτο. Για να μην απαξιώνουμε την έρευνα. Αντιστρέφει το τεκμήριο τη αθωότητα. Διότι τώρα θα καταλήξουμε, σε αυτά τα ωραία στα ελληνικά, όπου ξέρεις δεν υπάρχει κανένα στοιχείο και επειδή δεν υπάρχει κανένα στοιχείο είσαι ένοχος γιατί τα έχεις συγκαλύψει με παρκώς όλα. Μόνο για τις δίκες της Μόσχας μας έχετε κατηγορήσει ακόμα. Είστε σε καλό δρόμο προς τα εκεί βαδίζετε. Στα του οίκου σας στην κυβέρνηση, εάν δεν υπάρξει καταδίκη τελικώς και απόδειξη ενοχής πολιτικών προσώπων, η κυβέρνηση θα βγει λαβωμένη από αυτή τη διαδικασία της προαναγγελικής. Θα έβγαινε λαβωμένη αν έκανε ότι δεν βλέπει τι συμβαίνει. Και έχει την υποχρέωση να κάνει τα προβλεπόμενα. Μου λέτε αν δεν υπάρξει καταδίκη. Αν δεν τεκμηριωθεί και δεν αποδειχθεί, τι να κάνουμε από εκεί πέρα. Αν θα βγει λαβωμένη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν είχε καμία απολύτως... Δεν το προσεγγίζετε. Μου επιτρέψετε να σας πω. Τι εννοείτε. Εξάλληψη του αξιοπίνου για τις πράξεις απιστίας. Σωστά. Το ξέπλυμα γυρνάει στο δικαστικό. Και το θέμα το οποίο τίθεται με την προκαταρκτική είναι να γυρίσει και το ζήτημα της λεγόμενων δωροδοκιών και αυτό να γυρίσει στη δικαιοσύνη. Την ώρα που η δικαιοσύνη το έχει αναπέμψει στην Βουλή. Πάντως η ένταση, εάν η Βουλή, επιτρέψτε μου κύριε Παπά, εάν η Βουλή το κρατήσει, θα οδηγηθεί πάλι στην εξάλληψη του αξιοπίνου. Δηλαδή, όλο αυτό, αυτό είναι η φρίκη της υπόθεσης αυτής. Θα καταλήξει στο ότι αυτοί θα κρεμαστούν στα μενταλάκια και δεν θα μπορούν καν να ακουστούν. Η φρίκη της υπόθεσης είναι ότι οι πολιτικοί καλούνται. Δεν θα μπορούν καν να ακουστούν. Η φρίκη της υπόθεσης είναι ότι καλούνται. Και αυτή είναι η μεθόδευση. Καλούνται πολιτικοί να αξιολογούν ενδεχόμενα ποινικά δικήματα. Αυτή είναι η φρίκη της υπόθεσης. Εξεταστικές επιτροπές που λειτουργούν με βάση. Οι εξεταστικές επιτροπές λειτουργούν πάντα με βάση τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς. Έγινε και στην υπόθεση του Χατζόπουλου. Η εξεταστική επιτροπή τον παρέδωσε καθαρό και αμόλυντο και η δικαιοσύνη τον καταδίκασε. Τάσο. Γιατί αν βρέθηκε το ξέπλυμα, να βρέθηκε. Να ολοκληρώσει ο κύριος Παπάς. Νομίζω ότι η αισιοδοξία την οποία προσπαθεί έτσι να παρουσιάσει σήμερα σε σχέση με τη θέση της παράταξης του κύριος Βορύδης είναι απολύτως αναντίστοιχη με τους τόνους τους οποίους χρησιμοποιούν τα στελέχη τους σε σχέση με αυτή την υπόθεση. Άρα θα έλεγα λοιπόν. Εγώ δεν είχα τίποτα τόνους πάνω. Όχι, όχι. Ναι. Αυτό δεν λέω. Εσείς. Γενικά δεν είστε από τους φίλους στην υπόθεση. Εσείς προσπαθείτε να μας πείτε ότι η κυβέρνηση έχει ανακούσει πρίμνα. Αυτό προσπαθείτε να μας πείτε. Δεν είναι καθόλου αξιόπιστο και δεν αντέχει νομίζω στο δημόσιο έλεγχο αυτή η θέση. Και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εδώ πέρα θα είμαστε ενώπιον των εξελίξεων. Θα αφήσουμε την Προανακριτική Επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και με βάση τα αποτελέσματα θα ληφθούν και οι αποφάσεις για τα περαιτέρω. Λοιπόν, ένα τελευταίο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Βορύδη, υπήρξε πολλής λόγος, υπήρξαν και tweets το προηγούμενο διάστημα, υπήρξε και μια διαγραφή του κυρίου Αντώναρου για το αν θα πρέπει να
παραιτηθεί από τη θέση του για να διευκολύνει τη θέση του Προέδρου και του κόμματος συνολικά, ο Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Συμφωνείτε με τη στάση απέναντι στη διαχείριση του ζητήματος αυτού, ότι ήταν δεδομένη, ήταν επιβεβλημένη η διαγραφή του κύριου Αντώναρου για να συνεχίσει ενωμένο το κόμμα παραπέρα? Απολύτως. Απολύτως. Σας καλύπτει καταστατικά η διαρροή. Εντάξει. Δηλαδή, το βουλευτή μπορεί να τον αποπέμψει από την κοινωνική ομάδα. Το μέλος του κόμματος, τα πειθαρχικά συμβούλια γιατί τα έχετε, ρε παιδί. Νομίζω όμως. Θα μου πεις ότι θα έπαιρνε κάποια διαφορετική απόφαση. Εδώ, νομική προσέγγιση δεν θα επιχειρήσατε πάντως. Αλλά τυπικά έτσι, το καταστατικό δεν λειτουργεί. Σε καμία διαγραφή πάντως επί Μητσοτάκη δεν έχει συγκληθεί το αρμόδιο όργανο με βάση το καταστατικό του κόμματος. Πάντως, αν αυτό είναι ο καημός, να συγκληθεί. Όχι, το τυπικό. Τώρα και θέλω να πω δηλαδή ότι τώρα πάμε λίγο στο μείζον. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, αν εκείνο που λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει τυπική παραπομπή, νομίζω απαντήθηκε και αυτό από τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντάς ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να ενημερωθεί ο κύριος Αντώναρος για τις απόψεις των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου επί του ζητήματος αυτού. Εάν θέλετε όμως αυτό που σας λείπει είναι η τυπική συνεδρίαση, όχι, δηλαδή έτσι ο πανηγυρικός τύπος αυτό, να τον δώσουμε έχει και τον πανηγυρικό τύπο. Όμως, δεν νομίζω ότι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι η σημασία της εσωκομματικής δημοκρατίας. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Ακούστε. Γιατί μιλάμε συνεχώς για. Τα κόμματα μιλάνε συνεχώς γι' αυτό, ναι. Αλλά στην κρίσιμη στιγμή, όταν πρέπει να ληφθεί μια απόφαση που έχει ένα κόστος, τα όργανα παραμερίζονται ή υποβαθμίζονται ή περιθωριοποιούνται. Αλλά πάντως αντιλαμβάνεστε ότι το μείζον δεν είναι αυτό. Το μείζον είναι ότι πρέπει όλοι να είναι συντεταγμένοι απέναντι στην επίθεση, στην λασπολογική. Θεωρείτε ότι υπάρχει η πέμπτη φάλαγγα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας? Με πρόλαβο, Άρης. Πέμπτη φάλαγγα. Όχι, δεν θεωρώ ότι υπάρχει καμιά συντεταγμένη πέμπτη φάλαγγα. Αλλά υπάρχουν φωνές οι οποίες είναι παράτερες και οι οποίες αξιοποιούνται. Μάλιστα, να το πω αλλιώς τώρα, παιδί μου. Το γεγονός ότι σε επενεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είσαι Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να σε προβληματίσει. Δηλαδή, άμα άρχισε ο κύριος Παπάς και έλεγε από το πρωί στο βράδυ καλά λόγια για μένα. Θα φύγετε προβληματισμένο σήμερα, δηλαδή. Κάτι κακό κάνω, ρε παιδί μου. Έτσι, δεν είναι και δυνατόν, δηλαδή. Άρα, δηλαδή, αυτό δεν σε απασχολεί ότι υποτίθεται ότι την παράταξή σου φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε να την ενισχύσουμε, να τη στηρίζουμε, να τη βοηθούμε. Καταλήγουν να αποτελούν σημείο αναφοράς αυτού του τύπου, αν θέλετε, αυτοί οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Σημείο αναφοράς και επιχειρηματολογίας στους τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι πάντως, δεν απασχολεί. Αυτό που συζητάμε νομίζω είναι έτσι το απότοκο μιας πάρα πολύ βαθιάς διεργασίας η οποία σημαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή η μάχη εσωκομματική ανάμεσα στις διαφορετικές ιδεολογικές. Ναι, σας κατηγορούν ότι έχετε προνομιακές σχέσεις με τους Καραμαλικούς και ειδικά με τον πρώην Πρωθυπουργό. Αυτό τώρα. Αυτό νομίζω ότι έληξε. Αυτό νομίζω ότι έληξε. Α, υπήρχε. Όχι, έληξε ως προς τη διάδοση και την διασπορά του. Διότι εδώ υπήρξαν συστηματικές. Πια επειδή υπήρχε αυτή η καλλιέργεια από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όχι την πλευρά του Καραμαλή, ουσιαστικά τοποθετήθηκαν τα πράγματα με πάρα πολύ καθαρό τρόπο. Σας έλεγα ότι είναι, αυτά που τώρα που συζητάμε είναι απότοκα της μεγάλης ιδεολογικής και πολιτικής διαπάλης που γίνεται μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Η οποία ποια είναι, ποια είναι, η οποία είναι, νομίζω, και εσείς είστε από τους ευνοημένους, κύριε Βορέδη, η δική σας η σκληρή δεξιά. Να το πω φράξη, μην με παρεξηγήσετε, γιατί είναι όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην αριστερά. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάνει μια νομίζω κεντρική επιλογή, όπου παρέδωσε στις δυνάμεις της δεξιάς, της παραδοσιακότητας, για να μην πω ακραίας και παρεξηγηθώ, και τα ζητήματα σε σχέση με το σκάνδαλο της Νοβάρτης, υπάρχει ένας σφιχτός αναγκαλισμός, και βεβαίως τα ζητήματα του Μακεδονικού, όπου έκανε ο κύριος Μητσοτάκης μια θεματική κολοτούμπα. Επ' αυτού λοιπόν τώρα, έτσι, μιας και το έθεσε. Θα πάμε μετά το διάλειμμα. Μας έκανε εσωκομματική ανάλυση. Θα πάμε μετά το διάλειμμα. Ωστόσο δεν γίνεται να μην το πάμε παραπέρα. Δεν είναι εκτός των κανόνων και εσείς ασχολείστε με τα εσωκομματικά μας. Άρα λέω, αλλά εγώ το λέω για να αξιολογήσω. Εγώ αυτό το διατυπώνω αυτή τη θέση για να αξιολογήσω το ποια είναι η στρατηγική της συντηρητικής παράταξης στην Ελλάδα. Η συντηρητική παράταξη αυτή τη στιγμή, κύριε Βορύδη, επειδή δεν κατάφερε να ανασυγκροτηθεί ιδεολογικά και πολιτικά γύρω από το κοινωνικό και το οικονομικό ζήτημα, διότι χρεώνεται τη μεγάλη χροκοπία, την τεράστια ύφεση, την εκτόξευση της ανεργίας, προσπαθεί και επιχειρεί, αυτό μπορεί τη δική σας
ομάδα να την κάνει πιο χαρούμενη, να ανασυγκροτηθεί μέσω νέου εθνικού ζητήματος. Και αυτό είναι το επικίνδυνο για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Ο κ. Παπάς δεν παρακολουθεί προφανώς με έτσι. Απλώς μην αγγίξετε το Σκοπιανό για να το συζητήσουμε αμέσως μετά. Το ιδεολογικό θα αγγίξω. Δεν παρακολουθεί το τι διεργασίες που γίνονται στην διεθνή δεξιά. Και εκείνο το οποίο υπάρχει όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι αναδεικνύονται πολύ κεντρικά θέματα τα οποία συνδέονται με μεγάλα ζητήματα. Πρώτον, τα ζητήματα της οικονομικής ελευθερίας. Άρα λοιπόν, εκεί έχει πακτωθεί μια συγκεκριμένη αντίληψη υπεράσπισης της οικονομικής ελευθερίας, η οποία είναι ευρύτερη και δεν είναι μόνο ελληνική. Αυτό το οποίο λένε στη δική τους γλώσσα ο νεοφιλελευθερισμός. Δεν πρόκειται περί νεοφιλελευθερισμού, πρόκειται περί συνεπούς υπερασπίσεως των αρχών της οικονομικής ελευθερίας. Δεύτερον, επειδή υπάρχουν ζητήματα έντονα που δημιουργούνται με τις μεταναστευτικές ροές, τα ζητήματα της διαχείρισης της μετανάστευσης με έναν τρόπο επαρκή και αποτελεσματικό. Δεύτερο, κεντρικός άξονας πολιτικής που συνδέεται και με μια σειρά θέματα. Τρίτο, τα ζητήματα της εγκληματικότητας και της αντιμετώπισης εν γέννη της παραβατικότητας που δημιουργούν τεράστιες εσωτερικές εντάσεις μέσα στις κοινωνίες. Αυτά είναι που συγκροτούν μια ευρεία πλατιά βάση συνένεσης, όπου όμως εκεί προσπαθεί να ερμηνεύσει διαιρέσεις ή ηγεμονίες ο κ. Παπάς. Η πραγματικότητα λοιπόν, είναι έχει, αυτή. Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι ότι εσείς αισθάνεστε σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Ενώ δεν έχετε αλλάξει τίποτα από όσα λέγατε όταν ήσασταν βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Η ακροδεξιά φουντώνει παντού. Όχι, όχι. Όμως, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Η ακροδεξιά φουντώνει παντού. Μισό λεπτό. Κύριε Μωρίδη, την ατζέντα σας την παρακολούσα με πάρα πολύ προσοχή. Λέω ότι εσείς χωρίς να αλλάξετε ούτε γραμμή από όσα λέγατε όταν ήσασταν βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, αισθάνεστε μέσα στη Νέα Δημοκρατία σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Ναι. Αυτή είναι η εντυπωσιακή πολιτική μετατόπιση. Αυτό που ξαναλέω, γιατί θέτει το ζήτημα της άκρας δεξιάς ο κ. Παπάς. Τη βλέπουμε παντού ενισχυμένη. Σωστά. Έτσι. Αλλά προσέξτε όμως. Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία. Και πώς αντιδρά το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα απέναντι σε αυτό? Με εξόρκια. Με ξόρκια. Εσείς τι συστήνετε? Προσέξτε. Να την ατζέντα της προσέξτε. Όχι, δεν γίνεται από αυτό. Μερικά κόμματα συντηρητικά υιοθετούν την ατζέντα της άκρας δεξιάς. Ακούστε λίγο. Και παθαίνουν εκλογική καθήγηση. Ακούστε λίγο. Όταν λοιπόν υπάρχουν πραγματικά ζητήματα μες στην κοινωνία, όταν έρχονται οι πολίτες και σου λένε, ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να βγω στο πάρκο και δεν μπορώ να περπατήσω, και ακούς το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα ή το σοσιαλδημοκρατία, ακόμα και αν θέλετε τα λεγόμενα κεντρώα κόμματα, να βγαίνουν να λένε, α, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, τα δικαιώματα του ενός, τα δικαιώματα των κρατουμένων, τα δικαιώματα των κατηγορουμένων, τα δικαιώματα του ένος, το αυτό, αλλά τελικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τότε προφανώς αυτό στρέφεται σε αυτόν που του λέει, ενδεχομένως και ψευδός, ότι μπορεί να τα αντιμετωπίσει, δηλαδή στην ακραδεξιά. Όταν παραδείγματος χάρη. Ψευδός, γιατί αυτό του λέει τη μισή αλήθεια. Ψευδός. Είπα ψευδός. Περιγράφει τη μισή πραγματικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να καλύψει τα αιτήματα των πολιτών. Δεν απομακρύνεται ιδεολογικά. Τα αιτήματα των πολιτών. Από το πρώτερο βίο της. Δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν επιτυχημένη πάντοτε όταν κάλυπτε τα αιτήματα των πολιτών. Αυτό το ασπάζει τη σημερινή ηγεσία. Μα δεν είναι προφανές. Δεν είναι προφανές. Όταν παραδείγματος χάρη. Όταν παραδείγματος χάρη. Είμαστε απολύτως συνεπείς στην υπεράσπιση της οικονομικής ελευθερίας. Θέλουμε τη μείωση της φορολογίας. Θέλουμε την αντιμετώπιση της κλιματικότητας. Θέλουμε να περιοριστούμε στις θετικές πολιτικές της μεταναστευτικότητας. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτή η κεντρική γραμμή της Δημοκρατίας. Άρα θέλετε να μας πείτε ότι έχει υιοθετηθεί από την παρούσα ηγεσία η συγκεκριμένη ατζέντα. Σαφής ήταν. Είναι σαφές. Τα συγκεκριμένα αιτήματα των πολιτών είναι ανταπόκριση στα αιτήματα της αντιμετώπισης. Δεν βγαίνει πάντα, ξέρετε. Δηλαδή αν απλώς υιοθετεί την ατζέντα την οποία αναδεικνύουν τα κόμματα της ακραίας δεξιάς, καμιά φορά όχι, δεν είναι να αναδεικνύουν τα κόμματα. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Ωστόσο, τα κόμματα της ακραίας δεξιάς, όχι. Τα κόμματα της ακραίας δεξιάς, κύριε Βορύδη, προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι για την οικονομική κρίση μπορούμε να πάρουμε το φάρμακο που λέγεται μίσος. Μίσος για τον διπλανό και κυρίως για τον αδύναμο. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Κόμματα τα οποία διεκδικούν τη διακυβέρνηση να το υιοθετούν. Σε αυτό συμφωνώ. Έτσι, δεν συμφωνείτε. Πολύ λυπάμαι που δεν συμφωνείτε. Εύκολα κιόλα. Σε αυτό συμφωνώ πολύ εύκολα. Λοιπόν, να προσέξετε λοιπόν, διότι επί Σαμαρά η ρητορική σας δυστυχώς γυτνίαζε ανατριχιαστικά και επικίνδυνα με την άκρα δεξιά σε σχέση με τον μεταναστευτικό κυρίως
Το μεταναστευτικό δεν έχουμε αλλάξει θέση. Ό,τι κάναμε επί Υπουργείας, επί Πρωθυπουργία Σαμαρά, αυτό είναι και το πρόγραμμά μας και αυτή είναι και η δική μας θέση. Δεν έχουμε αλλάξει κάτι. Και παρεμπιπτόντως ήταν πολύ αποτελεσματικό. Κύριε Βορύδη, μία τελευταία κουβέντα θέλω από εσάς να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Απαντήσατε πριν για το αν υπάρχει γετνίαση, για το αν υπάρχει συμπαιγνία μεταξύ Καραμαλικών και ΣΥΡΙΖΑ, όπως τέθηκε το ερώτημα, αν υπάρχει πέμπτη φάλαγγα κτλ. Περιμένετε μία δήλωση ξεκάθαρη από τον κύριο Καραμαλή, μία δημόσια τοποθέτηση? Όχι. Είναι ικανή η διαρροή η οποία έχει γίνει προημερών? Νομίζω ότι όλα είναι σαφή για τις προσωπικές θέσεις που εκφράζει ο κύριος Αντώναρος. Δεν μπορώ να πω στον πρώην Πρωθυπουργό πότε θα μιλήσει και πότε θα μιλήσει. Θα έπρεπε να πάρει μία πιο ξεκάθαρη θέση. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όλα είναι πεντακάθαρα και πάντα ήτανε. Η συσκότηση επιχειρείται συστηματικά από τους κύκλους του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούν να δημιουργήσουν εσωτερική διαίρεση. Νομίζω, εάν παρακολουθήσετε τις εφημερίδες. Έχετε καιρό να μιλήσετε με τον κύριο Καραμαλή. Με συγχωρείτε. Εάν παρακολουθήσετε τις εφημερίδες, οι οποίες δεν είναι υποστηρικτικές προς την κυβέρνηση, θα σας έλεγα ότι εκεί θα βρείτε τα περισσότερα δημοσιεύματα που αναπαράγουν αυτό το αφήγημα. Είναι απολύτως ενωμένη, όπως φαίνεται από πάρα πολλά πράγματα. Και σε πάρα πολύ συγκεκριμένη γραμμή καταλάβαμε απολύτως. Κλείνουμε αυτό το πρώτο μέρος. Επιστροφή σε πολύ λίγο από τώρα. Εδώ, φόκους για ένα δεύτερο γύρο συζήτησης, αντιπαράθεσης σε ό,τι αφορά το μακεδονικό, σε ό,τι αφορά την οικονομία, σε πολύ λίγο από τώρα. A tall, handsome man in a dusty black coat with a red hood.